Καλησπέρα, καλό μήνα, καλό μήνα, και ξεκινάμε το μήνα μας με ποίηση. Βέβαια, όπως πάντα, έχουμε μια μικρή καθυστέρηση γιατί ο ποιητής μας έρχεται από τη Χαλκίδα και έχει βρει πάρα πολύ κίνηση στην Εθνική. Και τώρα δηλαδή μπήκε Ποσειδώνος, άρα θα αργήσει λιγάκι, δεν πειράζει. Εγώ θα κάνω μία έναρξη με ένα τραγούδι από της προηγούμενης εβδομάδας τον καλεσμένο μας, τον κύριο Πάνο Σαραντάκη, και τη φίλη του, τη στιχουργό, την μισό λεπτό, τη Βούλα την Πετρή, και τη στιχουργό την Ειρήνη, που κάνανε ένα καινούργιο τραγούδι, πώς το λένε, γράψανε και το ανεβάσανε. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με αυτό, ώστε να περάσει και η ώρα να έρθει ο ποιητής μας, ο κύριος Γιώργος Συρβάκος, από τη Χαλκίδα, Εβία, και γι' αυτό η καθυστερήση. Λοιπόν, για να σας το βάλω να τα ακούσετε. Αυτό το τραγούδι της Βούλας Πετρή, που είναι και πολύ επίκαιρο βέβαια, γιατί θέλουμε ειρήνη, γιατί δεν μπορούμε να βλέπουμε αυτά. Ορίστε, στο Τελ Αβίβ διάβαζα, πέθανε και ένα Ελληνόπουλο, σπούδαζε αρχιτέκτονας, πήγε να κάνει την πρακτική του στο μετρό και οι τρομοκράτες το σκοτώσανε. Τώρα 26 χρόνια παλικαράκι, τι να πω τώρα, να κλαίμε για αυτό το μανάρι μου συνέχεια. Σε αυτό το παιδί λοιπόν το αφιερώνουμε. Και τώρα θα σας διαβάσω μια ανακοίνωση για τη φίλη μου την Μαρία την Αγράμπελη, που είναι η γραμματέας των οδοντιάτρων, και το Χρήστο τον Αρφάνη, που κάνανε ένα φεστιβάλ για τα ζώα, Χρήστος Αρφάνης. Λοιπόν, και θα σας διαβάσω το δελτίο τύπου. Στο πλαίσιο του φιλοζωικού φεστιβάλ «Ημέρα Υιοθεσία Ζώων Συντροφιά» του Δήμου Νίκαιας Αγίου Ιωάννη Ρέντι, η ταινία «Αδέσποτα όνειρα» προβάλλεται με ελεύθερη είσοδο στις 6 Οκτωβρίου στις 18:30 στον Πολύχωρο Μάνο Λουίζο στη Νίκαια.
Δημιουργήθηκε με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα των ζώων και συνδυάζει την αγάπη για τα ζώα με την ανθρώπινη δύναμη για αλλαγή. Αδέσποτα όνειρα. Σκηνοθεσία ο Χρήστος Αρφάνης, σενάριο Χρήστος Αρφάνης, Μαρία Αγραμπίδου. Πρωταγωνιστούν Γιώργος Μακρύς, Μαρία Αγραμπίδου, Λουκάς Κούτρας και η Άρια, ο σκύλος Γκέσταρ, ο Δημήτρης Βαλιώτης στο ρόλο του κτηνίατρου. Συμμετέχουν ακόμα η Ιωάννης Όλγα, η Γεωργία Γιανακούδη, Κωνσταντίνος Αντραχτάς και Χρήστος Νάκος. Λοιπόν, είναι μια πολύ ωραία πρωτοβουλία που κάνουν για τα ζωάκια μας, η φιλοζωική της Νίκαιας, και προβάλλουν αυτή την ταινία. Συγχαρητήρια στα παιδιά. Λοιπόν, σας περιμένουν λοιπόν με ελεύθερη είσοδο στο Πολύχωρο Μάνος Λοΐζος στη Νίκαια 6 Οκτωβρίου την Κυριακή 6.30 ώρα. Πάρα πολύ ωραία πρωτοβουλία και πολύ ωραία πρόταση. Τώρα να σας πω ότι και εμείς εδώ στη Νέα Σμύρνη, αυτός ο υπέροχος χώρος της βιβλιοθήκης που έχουμε στη Νέα Σμύρνη, στη Δημοτική Βιβλιοθήκη στη Νέα Σμύρνη, οδός Ειδονίου 28, η Αδαμαντία Ψαλιδάκου θα κάνει παρουσίαση του βιβλίου της. Η μαμά Πεταλούδα συναντά το κάτι. Η μαμά Πεταλούδα συναντάει το κάτι. Νομίζω ότι είναι δύο παραμύθια. Η μαμά Πεταλούδα και το κάτι είναι δύο παραμύθια που θα γίνουν παρουσίαση στη Δημοτική Βιβλιοθήκη της Νέας Σμύρνης, οδός Ειδονίου 28. Την εκδήλωση συντονίζει ο Κωστής Αναστασόπουλος, αντιδήμαρχος Νεολαίας και Πρασίνου. Ομιλητές είναι ο Βασίλης Πανόπουλος, δάσκαλος μουσικός δραματική θεατρολογία, η Σουρέφ Σοφία, δασκάλα γενικής ειδικής αγωγής, ο Μαύρος Γιώργος, δημοσιογράφος ψυχοθεραπευτής. Τραγουδάει η Μπρενετάνου Μαργαρίτα, τη μαμά Πεταλούδα, ο Γιάννης Ψαλιδάκος, διαπιστημονικός καλλιτέχνης, διδάσκαλος φωνητικής, βιωματικό εργαστήριο Ανδρέας Καλισόγλου, ψυχολόγος χωροθεραπευτής. Ωραία όλα αυτά. Α, ωραία. Πολύ ωραία πρόταση για το Σάββατο, 6.30 ώρα, εδώ στη Δημοτική Βιβλιοθήκη της Νέας Σμύρνης. Μια πολύ ωραία πρόταση για να περάσουμε το Σαββατοκύριακο. Δηλαδή νομίζω ότι και το Σάββατο και η Κυριακή τα απογευματάκια, δύο ποιοτικές ωραίες εκδηλώσεις, χωρίς να ξοδέψετε λεφτά. Δεν χρειάζεται πάντα να ξοδεύουμε λεφτά για να περνάμε όμορφα. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, μετά. Να πούμε ότι η εκδήλωση που έγινε στο Γαλαξία τη Δευτέρα με τον κύριο Γιάννη Βερόνη, επικοινωνιολόγο που κάνει και μια εκπομπή στο ΆΡΤ, πήγε λέει πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, αυτά έχω να αναφέρω προς το παρόν. Λοιπόν, αυτό. Τώρα. Τώρα, επειδή κάθομαι και χαζεύω εδώ πέρα, θα σας διαβάσω, θα σας βάλω πάλι ένα ωραίο τραγούδι. Αλλά θα τα βάζουμε από το κινητό μας, γιατί υπάρχει ένα τεχνικό πρόβλημα και δεν μπορώ να τα βάλω από τον έναν υπολογιστή στον άλλο. Και έτσι θα το κάνουμε. Από εδώ θα σας βάζω τραγουδάκια. Ή μάλλον να κάνουμε το άλλο, γιατί νομίζω ότι με το φίλο μου δεν θα έχουμε πολύ χρόνο από ό,τι βλέπω. Θα σας βάλω να ακούσετε την απαγγελία που κάνει ο Γιώργος των ποιμάτων του.
Λοιπόν, θα ακούσουμε τώρα τον Γιώργο τον Σιλβάκο με τη δική του φωνή να κάνει απαγγελία, όπα, να κάνει απαγγελία τα δικά του ποίηματα. Το θυμάσαι. Και θα μας πει μετά τι γίνεται. Κάτσε να το βάλω από την αρχή. Θυμάσαι, λέγεται. Τις νύχτες, μπορδευμένοι τρέχοντες, τις... Θυμάσαι, τις νύχτες, μπορδευμένοι τρέχαμε, κόντρα στα κύματα, αυτές, τις μεθυσμένες νύχτες, που μύριζαν αλκοόλ, τη μέρα ξυπνούσαμε ζαλισμένοι. Ακούγαμε τα κύματα να σκάνε απαλά δίπλα μας και εμείς, αγκαλιασμένοι, να μυρίζουμε την άλλη μέρα στην κορμιά μας. Να μεθάμε και οι στιγμές μας. Μεθυσμένοι, να μεθάμε στιγμές. Απαλός ουρανός, αν σε έρημη θάλασσα, άγρια θάλασσα σκοτεινή. Παίζει αυτό. Λοιπόν, ένα από τα ποίηματά του λοιπόν, το θυμάσαι. Κάτσε να το κλείσουμε. Και έχει και ωραία φωνή ο Γιώργος. Γιώργος Σιλβάκος λοιπόν. Και ακούσαμε ένα από τα ποίηματά του. Νομίζω ότι μπορώ να βάλω κι άλλα να ακούσουμε, γιατί νομίζω ότι θα αργήσει το παλικάρι και βλέπω να μην προλαβαίνουμε να τα λέμε. Λοιπόν, μετά το θυμάσαι, βλέπω έχει ανεβάσει κι άλλα έτσι. Κάτσε να δω ποιο θα βάλουμε. Θα διαβάσω ένα που λέει «Λίγη λύθη μας προστατεύει από την τρέλα, μοναχά θράσματα θυμόμαστε, είτε από ένα εμφύλιο πόλεμο, είτε από ένα ανολοκλήρωτο έρωτα. Νησιά μνήμης η ζωή μας.
Στο βάθος είμαστε πολύ καλοί στο να ξεχνάμε. Ή μήπως όχι. Στους ολάνθους κήπους κρύφτηκε η φρίκη. Στους λόφους της μοναξιάς πέρασαν οι τελευταίοι στρατιώτες. Αδέσποτοι γυρνούν με κάλικες στα μάτια. Σ' ένα νεκροταφείο θα μένει η ζωή χωρίς παλμούς. Το ηλιοβασίλεμα κρύφτηκε πίσω από τους πέτρινους σταυρούς και οι σκέψεις, λίγο πριν βυθιστούν στο σκοτάδι, έστησαν το σκελετό που θα δώσει σάρκα στα όνειρα της λύτρωσης. Από το μηδέν θα φτιάξουμε το ένα, βυθίζοντας το χώμα τους εκμυδισμένους, να σαπίζουν εκεί που κάποτε πέθαναν πεινασμένοι, στις σκοτεινές κοιλάδες της αδικίας, οι νεκροί εξεγέρθηκαν. 10 Απριλίου του 23 το έγραψε αυτό ο Γιώργος. Τι κι ανοίχτωσα κάτω από ραγισμένους ουρανούς, στο μεθυσμένο καράβι του μικρού Αρθούρου καθώς μπήκα. Ήρθα αντιμέτωπος με τις θύελες. Δεν μου έλειψαν ούτε εμένα οι φάροι. Κινήθηκαν σε θάλασσες άγριες. Ένας ναυαγός χωρίς κατάρτι, χαμένος στα σημαίνια φεγγάρια, κυματίζοντας τα ρεύματα κόντρα στα θέλω μου. Έκλεινα τα μάτια, έγραφα το πείμα. Δεν έβλεπα το τέλος μου. Ήξερα πως θα σωθώ. Έχανα τον ουρανό, έχανα τη χαραυγή. Και οι λεγεώνες πετούσαν πάνω μου. Γκρεμίζαν τους εκπτώτους παφλάσους μαυρών φτερωτών. Στα ταραχώδη νερά γύρω μου. Κι ύστερα σιωπή. Απολυστής παράδεισος. Ο τείχος τον καθρέφτη και ο μέγας ποιητής εκεί. Μπροστά μου να μονολογεί. Εκείνο που είδες, εκείνο που μίλησες, εκείνο που δεν μίλησες, αυτό που κατόρθωσες, μες στο διάφανο βαθύ το ακατόρθωτο, με μια λάμψη εξαφανίστηκε. Κολύπησα βαθύτερα στον ωκεανό, μπήκα στην τάφρο του μαρανιού, εκεί που οι ψαράδες δεν τολμούν να διαβούν. Καμάκια από γοργόνες περνούν τα δίχτυα τους, χορεύουν γύρω τους, και αυτοί ζαλισμένοι χάνονται στα παγωμένα νερά. Κάπου μαζί τους, χωρίς επιστροφή. Χάνομαι να τις αντικρίσω, να δω την αγγελική, να δω τη διαβολική ομορφιά τους. Όμορφα θα με φιλούν, βία θα με δαγκώνουν, κι όμως δεν φαίνονται. Μόνο μάτια να παρακολουθούν βλέπω, κι ύστερα να χάνονται. Δυνάμωσε το αίμα μου, στα μαγεμένα νερά του σκοτεινού έρωτα. Και ο Λάρκος και ο Λόρκα σαβανωμένος σε μια θάλασσα, πληγωμένος από έρωτα πεθαμένος, δεν βρεθήκε ποτέ. Μια νύχτα του Αυγούστου, κινούμενος στο χάος των αστρών, είδα το άσπρο φουστάνι ως ένα σημείο να περπατάει πάνω στα νερά μαζί μου. Και ο Ηλίτης ζήλεψε, ευωδίαζε τα χέρια μου χωρίς να χάνεται. Δεντρολίβανο στη μέση του ωκεανού. Και το πρωί, σε ένα χαμένο ακρογιάλι, ένιωθα τους χτύπους της καρδιάς της πάνω μου καθώς ξυπνούσα. Άνοιγα τα μάτια μου και τι αντικριζά σε ένα σημείο μαζί. Μα, τώρα στέκει και με κοιτά, ως ένα σημείο, εκεί, μαζί μου, για πάντα. Αυτό το έγραψε τώρα τον Αύγουστο του 24. Λοιπόν, ένα νέο παλικάρι, ένας νέος ανερχόμενος λοιπόν ποιητής που φαίνεται να έχει πολλά να μας δώσει. Εγώ τον γνώρισα και θέλω να ευχαριστήσω την Εύα Λιανού Πετροπούλη που θα την έχουμε την άλλη εβδομάδα. Θα μας παρουσιάσει μια Βιετναμέζα ποιήτρια, θα μας διαβάσει και το βιογραφικό της και τα ποιηματά της. Η Εύα ενώνει τον κόσμο. Η Εύα μας ενώνει τον κόσμο. Λοιπόν, εδώ δείχνει από την Τέν εδώ τι έχει γίνει. Τι άλλο.
Λοιπόν, θα βάλω τώρα ένα τραγούδι πάλι, γιατί να πω ότι η εκπομπή την προηγούμενη εβδομάδα που έγινε, το κύριο Πάνο Σαραντάκη τον αδίκησα, γιατί από το YouTube που ανεβάζαμε τα τραγούδια δεν βγαίναν έξω και δεν έχουν ηχογραφηθεί που είδα, δεν ακουγόντουσαν μάλλον έξω, δεν ξέρω τι έγινε. Δεν γραφτήκανε, δεν ξέρω. Τώρα θα βάλω από εδώ για να ακούγονται και να μην έχουμε θέμα. Και να βάλουμε έτσι δύο τραγούδια του που δεν τα ακούσαμε τα καινούργια του, γιατί δεν ακούστηκανε και τον αδίκησα και είναι κρίμα. Δεν θέλω να αδικώ τους ανθρώπους. Γιατί ο κύριος Σαραντάκης μας έχει στηρίξει εδώ αρκετά. Λοιπόν, Βούλα Πετρή βάζω. Κάτσε να πω στο κανάλι της για να βρω τα άλλα. Όχι, ούτε αυτό. Ούτε αυτό είναι του Σαραντάκη. Περίμενα να το δω, να τα βρω. Ξανθιά Βασίλισσά μου. Αν μαγικά μπορούσαμε να δούμε το μέλλον του σε μια γυαλιά σφαίρα. Θα μπορούσαμε. Ξανθιά Βασίλισσά μου. Ο φίλος μου Σαραντάκης τα αφιερώνει στην καινούργια του αγάπη. Η στίχη είναι Τζίνα Στασινού, Πάνο Σαραντάκης. Μουσική Βούλα Πετρή και τραγούδι. Πάμε στο επόμενο, το άλλο μου μισό. Στίχη Πάνο Σαραντάκης, μουσική Ερμηνεία Βούλα Πετρή.
γιατί είναι τ' άλλο μου μισό. Και είναι τα δάση. Στίχη Τζίνα Στασινού πάνω Σαραντάκης. Αφιερωμένο στο Ξυλόκαστρο. Βλέπω να αργεί, βλέπω να έρχεται 7.30 και μάλλον τώρα ξεκίνησε από Χαλκίδα. Λοιπόν, δεν εξηγείται. Για να δούμε τώρα τι γίνεται. Όχι, αυτό δεν είναι άλλο, αυτό δεν θα το ακούσουμε αυτό. Δεν το ακούμε αυτό, δεν το ακούμε αυτό. Τώρα. Θα ξαναγυρίσω στο Γιώργο, το ποιητή μας, Γιώργο Σιλβάκος, ένα νέο παλικάρι, να δω αν έχει έτσι φωνητικά πάλι που μου αρέσανε, να τον ακούμε δηλαδή. Α, να, μάλλον ήρθε.
Α, για κάτσε τότε να σας βάλω πάλι ένα τραγούδι για να πάω να το ανοίξω. Ποιο θα βάλω τώρα? Όπω τι έπαθα τώρα. Περίμενε. Κάτσε να βάλω πάλι το και με τα δάση και δεν... Τώρα περίμενε ρε παιδί. Περίμενε. Βάζω το Ειρήνη. Λοιπόν, καλώς ήρθε και ο Γιώργος μας από την Εύβοια, από τη Χαλκίδα. Εγώ βέβαια αγχώθηκα. Λέω, ο Γιώργος μπλέξαμε. Ξεκίνησε 5,5 ώρα να πει. Δεν εξηγείται να μ' άργησε τόσο πολύ, πάλι καλά. Λοιπόν, εγώ τώρα για να μην έχω τον κόσμο και μας κοιτάνε και δεν μας... έλα πιο κοντά. Θες νερό κάτι? Λίγο νερό, ναι. Ναι, λοιπόν. Μισό λεπτό να βάλω και λίγο νεράκι. Πώς το λένε? Εγώ τώρα έβαλα, διάβασα ένα ποίημα σου. Άβαλα το βιντεάκι που λέει στο... Το θυμάσαι? Άλλαξε καρέκλα, μην πες. Και διάβασα και δύο ποιηματάκια σου. Λοιπόν, αυτά. Μετά δεν έχω νερό, μετά έχω κρασί. Κομπλέ. Μετά δεν δίνουμε νερό, δίνουμε κρασί. Στην υγειά μας λοιπόν, τη δροσιά του να έχεις. Λοιπόν, είναι ανοιχτά αυτά, μια χαρά. Γιώργο μου, έλα πιο κοντά, ηρέμησε, πάρε δυο ανάσες. Τι ανάσες, με έφαγε κίνηση. Σε έφαγε κίνηση. Με έφαγε κίνηση. Γιώργο, κάτι έγινε τώρα εδώ, τι έγινε, τι μου πέσε πριν, α, τα ακουστικά. Αυτά όλο πέφτουνε. Έλα λίγο πιο κοντά, ξανά κολλάει αυτό λιγάκι. Εμένα πάντα κολλάει η από εδώ μεριά, γιατί δεν ξέρω, θα μου τα πούνε. Τέλος πάντων. Ξεκίνησα και έβαλα το θυμάσαι που κάνεις και ωραία απαγγελία και το έχεις κάνει και βιντεάκι. Ναι. Και διάβασα και 2-3 ποιηματά σου.
Θα σου πω ποια διάβασα μετά, από εδώ, από το που έβλεπε το Facebook, εντάξει. Ωραία ήτανε. Θα σου πω, μ' άρεσε, ήταν πολύ ωραίο. Μου ταιριάζει κιόλας. Πήρες ένα αγόρι μου. Πήρα, ναι. Σίγουρα. Πήρα. Παιδιά, εγώ είδα τον Γιώργο και λέω, αυτό είναι παιδάκι 27-28 χρόνων, ξέρετε πόσο χρόνο το τι είναι. Έχω μείνει άφωνη, γι' αυτό κόλλησε και το ίντερνετ εδώ. Έλα πιο κοντά. Μην είσαι τόσο μακριά. Πόσο χρόνο είσαι, μου πες. 42. Είσαι 42 χρόνο βρεθυρίο. Έλα ρε. Να σου πω κάτι, και ο γιος μου έτσι είναι ο Γιώργος. Είναι τώρα 27, μα τόσο σε έκανα ρε, σαν το γιο μου σε έκανα. Δεν είμαι τόσο. Φαίνομαι μικρός, αλλά δεν είμαι. Καλά, χτυπάς πιτσιρικές, Άστα, και το λέω του γιου μου αυτό τώρα. Έτσι και ο γιος μου, είναι baby face. Ξανθούλης, γαλανά ματάκια, baby face. Και αυτός έτσι είναι 50 χρόνια και θα δείχνει 30. Εσύ τώρα αυτό, είσαι 42 χρόνια, δεν έχω μείνει άφωνη. Ναι, 42 είμαι. Μπράβο, αγορίνα μου. Μπράβο, 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 μπράβο. Για μίλησέ μας για τον Γιώργο. Τι έστη Γιώργος. Τι έστη Γιώργος. Ο Γιώργος. Ο Γιώργος είναι από τη Χαλκίδα, γέννημα Θρέμα. Γέννημα Θρέμα, είμαι από ένα χωριό έξω από τη Χαλκίδα. Όλες οι εικόνες από εκεί είναι. Λόγω της φύσης, λόγω των ερεθισμάτων, λόγω της μαμάς. Γι' αυτό σου έχει βγει και η ποίηση. Ναι, ναι. Γιατί είσαι στην επαρχία, θα μπορούσε να γίνεις και ζωγράφος. Γενικά τα παιδιά. Ήμουν και ζωγράφος. Πριν την ποίηση, ζωγράφιζα και. Ζωγραφίζεις. Ναι, άρα ναι. Το καλλιτεχνικό το έχεις και τα τατουάζεις ή τα κάνεις μόνος σου ή πειραματίστηκες ποτέ να γίνεις τατουατζής. Όχι, όχι, όχι. Σε το φίλους. Λέω επειδή μου πες για το σχέδιο, γι' αυτό. Όχι, έχεις σε φίλους, σε φίλους. Όχι. Ναι. Και 42 χρόνων, άρα έχεις μια πορεία πίσω. Mm-hmm. Πες μου, γεννήθηκες εκεί στη Χαλκίδα, γεννήθηκες σε χωριό, πες μου μερικά πράγματα για σένα. Στη Χαλκίδα γεννήθηκα, στο να. Χωριό μεγάλωσα. Επειδή έχουμε απίστευτη φύση εκεί πάνω και επειδή υπάρχουν πάρα πολλοί μύθοι, κάθε σημείο του χωριού μας είναι και έχει μια ονομασία, π.χ. τα ποτάμια λέγονται Λικόρεμα, επειδή συχνάζει με λύκη. Υπάρχουν κάποιες σπηλιές που λεγόντουσαν, ήταν αιατοί, λέγονται Αιτοφολιές. Εγώ θυμάμαι όταν ήμουν μικρή και πήγαινα έτσι σε χωριά και τέτοια. Θυμάμαι στην Κορώνη παίρναγε ο καφέ Καβαλάρης. Α, κάπως έτσι. Έχετε και αυτές τις ιστορίες. Έτσι, δηλαδή συνήθως έχουμε το βράχο της νύφης, έχουμε πολλές ιστορίες. Έχει πολλές ιστορίες. Δηλαδή μεγαλώνουμε με ένα κόσμο έτσι φανταστικό παραμυθένιο στην επαρχιακή. Ίσως και πιο παλιά δηλαδή. Τώρα δεν ξέρω. Τώρα τα παιδιά. Υπάρχουν γεγονότα που συνδέονται με κάποια πράγματα. Απλά μπαίνει το φαντασιακό μετά, το γιγαντώνουν. Ναι, τώρα εμείς είδαμε ένα καφέ Καβαλάρη που παίρνε κεφάλια. Στην Κρήτη πάλι είχαμε κάτι Γερμανούς που ξυπνάγανε το βράδυ. Κάπως έτσι, έτσι. Εντάξει, έχουμε διάφορα. Λοιπόν, έτσι και σε εσάς. Ωραία, πάλι κολλάει το δικό μου σύστημα εδώ. Αχ, θα σου κάνω μήνυση, κύριε Πετρόπουλε. Λοιπόν, μαμά, οι εκπομπές μου κάτι έχει γίνει. Δεν ξέρω. Βέβαια, τέλος πάντων. Και την προηγούμενη εβδομάδα είχα θέμα και τώρα βλέπω ότι κολλάω. Άργησα κι εγώ. Άργησες κι εσύ. Η αλήθεια είναι ότι όταν έκανα έναρξη πριν 2 εβδομάδες, έκανα έναρξη 11 Σεπτεμβρίου για χειμώνα και έσβηνα τα κεράκια μου για τα 10 χρόνια της εκπομπής. Δεν βρίσκαμε τον αναπτήρα. Από εκεί ξεκίνησε το πρώτο τέτοιο. Την επόμενη εβδομάδα λοιπόν δεν έκανα εκπομπή γιατί στραβούληξα το πόδι μου. Κατάλαβα. Και δεν μπορούσα να έρθω να κάνω εκπομπή. Την προηγούμενη που έκανα τα τραγούδια του ανθρώπου, τώρα τα έβαλα από εδώ και παίχτηκαν για να τα ακούσει ο κόσμος. Όπως τα έβγαζα από εδώ εκεί, ναι μεν τα ακούγα εγώ από εδώ πέρα κανονικά, δεν γράφτηκαν στην εκπομπή, φαίνεται ακούγεται κενό, σιωπή. Ναι μεν μας βλέπεις εμένα με τον άνθρωπο και μιλάμε, αλλά είναι σιωπή, δεν ακούγεται το τραγούδι. Μάλιστα, από εδώ ακούγεται όμως. Τι? Από εδώ ακούγεται λέω. Ναι. Next. Άκου τώρα. Όχι, ενώ τα τραγούδια που βάζει από εδώ εκεί. Από το κατάλαβα. Ναι. Εδώ πέρα, ό,τι λέμε τώρα εμείς στα μικρόφωνα, εδώ ακούγεται, ναι. Okay. Έτσι πιστεύω. Λες να έχω και άλλο τεχνικό. Και να σε έχω κουβαλήσει από τη Χαλκίδα τζάμπα. Τώρα που ήρθα, τέλος. Εδώ μεταξύ το μανάρι μου, μόνο που δεν το έδειρα χτες. Ήρθαμε σε δύο. Τι ζώδιο είσαι, μανάρι μου. Καρκίνος. Θα σε ερωτευτώ, μανάρι μου. Το γιος μου είναι καρκίνος. Α, γι' αυτό έχετε baby face, γιατί είστε καρκινάνια. Είμαστε του νερού γι' αυτό.
Και ο αδερφός μου, τώρα τον είδα τον αδερφό μου σήμερα και έδειχνα για 18άρης. Του λέω, πώς δείχνεις έτσι 18 χρονών. Το σταύρωνα και αυτό. Και αυτός καρκίνωσε. Καρκίνωσε αυτός, ε. Ναι, και η αδερφή μου που... Και αυτή είναι μεγαλύτερη από μένα, ναι. Και δείχνα πιο μικρή από μένα, ναι. Δεν παίζω. Είμαι το νερό. Μα κι εγώ είμαι πάνω στην αλλαγή υδροχώς, με ήχθη έχω κι εγώ λίγο νεράκι, το γιατί να μην κοβεί. Και σκορπιές, τα έχω όλα. Συνέχισε καρκιό μου, σκορπιό μου. Όλα μαζί. Αχ, καημένη γυναίκα, ποιος σε πάρει, αν σε πάρει. Θα σε πάρει, απ' τη μία θες την οικογένεια του καρκίνου και απ' την άλλη... είναι το χάος. Την άλλη ναι. Αυτοκαταστροφή. Όλα, όλα, ναι, αυτά. Ναι, ναι. Να τα πω, να τα μαρτυρήσω όλα. Γελάει, ντρέπεται. Μην τρέπεσαι. Τι να κάνω, δεν έχω ξαναβγεί σε εκπομπή. Πρώτη φορά είναι. Σοβαρά. Ναι. Τώρα θα σου παίρνω παρθενιά. Α, τι είναι για την παρθενιά. Πολύ ωραίο αυτό. Εγώ νομίζω ότι σε κάνω να νιώσει άνετα. Καλά, εγώ δεν τρέπομαι. Δεν τρέπομαι, εντάξει. Λοιπόν, και κουράστηκε και να έρθει και μέχρι εδώ. Δεν κουράστηκα. Απλά είναι αυτό το πράγμα, αυτό το χάλι που γίνεται με τη. Με τη δουλειά εν τέλει που τα αλλάξαμε, γιατί τα αλλάξαμε χτες τελευταία στιγμή, ε, τι πάω, έγινε. Θα πάω το Σάββατο κομπλέ. Έσπασα το ρεπό κομπλέ είμαστε. Ναι. Καλά και εγώ το έχω κάνει πολλές φορές αυτό. Να, για να κάνω μια υποχρέωση, να βάλω δουλειά ή μετά μέχρι 8 το βράδυ ή ξέρεις ναι. Έτσι. Τι να κάνεις. Μπορούσαμε να την κάνουμε όμως και τηλεφωνικό στην εκπομπή. Άλλη φορά, άλλη είμαστε φορά. Πιο στάνταρ. Το βιβλίο το έχεις φέρει, γιατί σε έφερα εδώ μόνο και μόνο για να δούμε και το βιβλίο. Και τα λοιπόν. Αν δεν μου τα έφερνες. Αυτό φαντάζεσαι. Γιατί ήρθες τόσο δρόμο για να πουσιώσεις τα βιβλία. Ωραία, είναι αυτά εδώ. Λοιπόν, θα σου πω κάτι τώρα. Ότι αυτό, εδώ, αυτή εδώ, ποιος σου την έκανε την έκδοση εδώ. Εκδόσεις Διάνοια είναι και στα δύο. Δεν μου λες και έχει κάνει στη Διάνοια, έχει κάνει και ο φίλος μας ο... Είναι και τη Εύα Πετροπούλου φίλο. Γιατί είναι σχεδόν το ίδιο εξώφυλλο, αφού μπερδεύτηκα. Νόμιζα ότι ήταν το αυτούνου όταν το είδα. Δεν γνωρίζω. Περίμενε να το δω. Ξέχασα. Σταμάτησε το μυαλό μου. Μαύρες κουρτίνες. Αυτό θα κυκλοφορήσει από την Παρασκευή επίσημα. Ακόμα δεν έχει γίνει. Όχι επίσημα, ναι. Σε μένα παρουσιάζεται πρώτη φορά. Έχει μπει στην έκθεση στο πεδίο του άλλου που έγινε πρόσφατα. Και επίσημα θα κυκλοφορήσει την Παρασκευή και μετά. Εκδόσεις Διάνοια. Επίσημη παρουσίαση θα γίνει από την Παρασκευή. Παρασκευή με Δευτέρα. Είμαι πρωτοπόρος. Εν τω μεταξύ και την προηγούμενη εβδομάδα ακούσαμε πρωτοποριακό τραγούδι και την πιο προηγούμενη εβδομάδα, και όταν ξεκίνησα στην έναρξη, ναι. Ο φίλος ο Δημήτρης, ο Μπράβο, έχει πάρει ο Καραβάς, συμμετέχει σε ένα διαγωνισμό και μελοποίησε από ένα ποιητή το τραγούδι και μας το έπαιξε πρώτη φορά εδώ. Λοιπόν, καλή επιτυχία να το πούμε και του Δημήτρη του Καράβα. Εννοείται. Κανονικά, να αφού ήσουν με αμάξι, έπρεπε να του πω να έρθει. Να έρθετε μαζί. Ναι. Δεν πειράζει. Αυτός μου υλοποιεί πείματα. Να τον πλησιάσει. Είναι τρομερό. Από το χωριό μου είμαστε... Τα χωριά μας είναι 5 λεπτά, στα 5 λεπτά. Θα το πω. Τον είχα πάρει μια φορά τηλέφωνο και μετά δεν ξαναμίλησα μαζί του. Δηλαδή δεν προλαβαίνουμε να έχουμε χρόνο να μιλήσουμε, ρε παιδιά. Ωραία. Και αυτό εδώ κυκλοφόρησε... Το 2022. Αυτό όμως βγήκε γρήγορα. Αυτό το σκίτσο είναι σε καμβά. Το φτιάξαμε με το καμπλατζή, το Νίκο. Ναι. Ναι. Υπήρχε ένας παιδικός φίλος, ο οποίος έπαιζε drums. Ήταν με την Τάνια την Κικίδη και πέθανε πάνω στη σκηνή. Ίσα με μένα. Και αυτό βγήκε η συλλογή τόσο γρήγορα. Ήθελα να το την αφιερώσω. Είναι ο Τάσος, είναι εδώ. Έλα, ναι, ναι. Γιατί μου τα λες αυτά να μου σκόνει την τρίτα, γιατί τώρα και έλεγα. Στη θλίψη σου, στη χαρά σου, στο μίσο σου, στην αγάπη σου, με τη θέρμη των χεριών και την ψυχή σου, παίξ' το ρυθμό που θα αφήσει εμβρότητα τα αστέρια. Και την έβγαλα γρήγορα για να του την αφιερώσω. Είναι αφιερωμένη στον Τάσο. Ναι. Τον τραμίστα, τον όνομα του, τον Κικίδη. Τάσος Κυρίκος. Τάσος Κυρίκος. Ήταν ντράμερ της Τάνιας Κικίδη. Ήταν ντράμερ της Τάνιας Κικίδη και την ώρα που έπαιζε έπαθε να κοπεί. Είχε κάνει τα εμβόλια.
Δεν γνωρίζω, δεν ξέρω. Απλά ήταν η πρώτη συναυλία που έκανε στη Βουλιαγμένη. Ήταν μεγάλη χαρά γιατί το κατάφερε. Ήταν ένα παιδί που ήταν από μικρό που αγαπούσε τα ντράμς και τα έμαθε μόνος του. Έπαιζε σε διάφορα γεγονότα των δήμων της περιοχής, μάθαινε σε παιδιά, έμπαινε σε οδεία, είχε πάει στην Αγγλία, είχε κάνει διάφορες προσπάθειες και εκεί που του βγήκε, να το πούμε ότι έκανε το άλμα, στην πρώτη συναυλία έφυγε ξαφνικά. Τι είπαν οι γιατροί, παιδιά? Ανακοπή. Από την πολύ χαρά έπαθε ανακοπή. Ανακοπή τώρα, πώς, τι να πω, δεν ξέρω. Αυτός μπορεί να το έπαθε κατά τη διάρκεια και στο καμαρίνι τον βρήκαν. Δεν σταμάτησε να παίζει τέλος πάντων. Και το αφαιρώ το εξώφυλλο αυτό γιατί το έκανε μέχρι τέλους. Κατάλαβα. Μάλιστα. Άρα του το αφαιρώνουμε αυτό. Ναι, ναι, ναι. Για τον Τάσο είναι το γι' αυτό. Γι' αυτό και αυτό το εξώφυλλο. Ναι, δεν θα βγει τόσο γρήγορα. Θα διαβάσει και 2-3 βήματα εδώ πέρα που έτσι να τον. Που το αφαιρώνει τον άνθρωπο. Δεν θα το έβγαζα τόσο γρήγορα δηλαδή, γιατί είναι διαφορά 2 χρόνων. Είναι και με κούρασε κιόλας συγκεκριμένη. Είναι πάρα πολύ έντονη. Αυτή είναι πιο πειραματική. Είναι η αρχή, είναι. Ναι. Θα διαβάσω αυτό. Είναι η αγάπη και το πάθος του για διάβασμα μέσα από τη. Α, εσύ είσαι αυτός. Αυτό είναι, αυτό είναι. Ναι. Το βιογραφικό σου. Το βιογραφικό είναι αυτό. Ανάσα, αναπνέω. Κάθε καινούργια ανάσα και ένας νέος τύπος της καρδιάς. Απλά. Αυτά είναι αυτά που λένε τα μικρά. Τα μικρά. Μην προχωράς ζωή μου τόσο γρήγορα. Στάσου. Καλά, αυτό το λέω εδώ και 3 χρόνια το εγώ. Δεν το καταλάβω από τον κάτω. Από τον κόβι και μετά. Από τον κόβι. Δεν έχω καταλάβει. Κάπου στον κόβι ήταν γι' αυτό. Στάσου λίγο, στάσου να σε προλάβω. Μη μου φεύγεις και χαθώ κι εγώ μαζί σου. Μη μου φύγεις και δεν προλάβω να σου πω πως ήταν να ζω μαζί σου. Ωραίος ο Γιώργος. Καλώς. Μπράβο Γιώργο μου. Ο Γιώργος είναι πονηρός και αυτά που λέει μετάτρος. Ψυχή. Ο πόνος. Βουβός. Τα δάκρυα. Στέρεψαν. Η ψυχή ατίθαση ήθελε να πετάξει. Του είπε και έτσι απλά έφυγε. Τον άφησε. Άντρας με γυναίκα. Το. Αυτά να τα ψιθυρίζει στο αυτή. Ασυγχρόνιστος έρωτας για τους εραστές χωρίς χρόνο. Για τους εραστές που ήθελαν να παγώσουν τον χρόνο. Να παγώσουν τον χρόνο. Αυτό. Α, Νάρκησος. Μην ερωτεύεσαι το είδωλό σου, μωρό μου. Θα πέσεις στα βαθιά. Θα πνιγείς. Λυκόφως. Ωραίος. Για πες μου, Γιώργο, έτσι, δηλαδή ξεκίνησες την πορεία της ζωής σου. Από μικρός γράφω. Γράφω περίπου από, μπορεί 8 και 9 χρονών να γράφω. Θα βρει ένα βιβλίο που έχει η μητέρα μου του Χρήστου Λάσκαρη, είχα δει ένα ποίημα και μου είχε φανεί παράξενο πως ένα τόσο μικρό κείμενο έχει, βγάζει τόσα νοήματα και προσπαθούσα να βγάλω το νόημα σε αυτήν την ηλικία και με μπέρδευε. Και εκεί άρχισα να γοητεύομαι και να το ανακαλύπτω σιγά σιγά. Αυτό. Και άρχισες να γράφεις μικρός αλλά δειλά δειλά. Δεν τα παρουσίαζες. Έγραφα από τα 10 και. Στις κοπελίτσες έγραφες. Αυτό θέλω να πω. Τι είχα γράψει πάρα πολλά ποίηματα. Ήταν ηλικία τότε που ήμουν στους έρωτες. Έφτασα στα 15, στα 16, στα 17 και ένα βράδυ τα έκαψα όλα. Ό,τι είχα γράψει τα έκαψα όλα. Γιατί παιδί μου. Ερωτική απογοήτευση, ξέρω. Και μετά. Μετά το άφησα και μετά ξεκίνησε ξανά να επανέρχεται μετά από 10 χρόνια. Γιατί γύρω στα 28-29 εκεί. Ξαναερωτεύτηκες και ήρθε. Ξαναερωτεύτηκα. Δεν ξέρω.
Μπορεί να... Πολλές φορές ερωτευόμαστε το... Τι να πω τώρα, πώς να το εξηγήσω. Το φαντασιακό. Άκου τώρα να δεις. Πρέπει να ερωτευόμαστε πρόσωπα χωρίς να τα έχουμε δει. Μπράβο. Και να τα καλούμε. Μπράβο. Αυτό. Τι εννοείς να τα καλούμε δηλαδή. Σε σκέψεις μας, να φτιάχνουμε τις εικόνες. Όχι, μπορεί να έχω δει έναν άνθρωπο και να τον έχω ερωτευτεί, να φαντάζομαι, να έχω ερωτευτεί κάτι που δεν είναι αυτό στην ουσία. Αυτό εννοείται. Εγώ το έχω πάθει αυτό. Εννοείται αυτό το πράγμα. Εννοείται. Δηλαδή, ερωτεύεσαι κάποιον, το φαντάζεσαι ότι ξέρω εγώ και εννοείται. Δεν είναι καθόλου αυτό που νόμιζες ότι ήταν εν τέλει. Όταν δηλαδή απομυθοποιηθεί, πώς να σου το πω. Άλλο το υπαρκτό. Όταν φτιάξεις όμως το φαντασιακό, είναι το απόλυτο για σένα. Καλά, στη φαντασία. Αυτό, στη φαντασία. Συνήθως λένε ότι το μυστικό λέει ότι άμα φτιάξεις αυτό στη φαντασία σου, θα έρθει και στην πραγματικότητα σε πολύ λίγο καιρό. Είναι, πιθανό. Σου ήρθε ένα, ναι, γιατί εγώ που το έχω φτιάξει στη φαντασία μου ακόμα δεν ήρθε. Δεν μπορώ να πω. Δεν μπορώ να απαντήσω. Απλά μου άρεσε να δημιουργώ έτσι. Δηλαδή, φανταστεί μία γυναίκα και την έχεις ερωτευτεί. Μπορεί να έχω διαβάσει το Ελίτη ένα ποίημα που παρουσιάζει πολλές γυναίκες να έρχονται στην άκρη του ποταμού μου με λευκά φουστάνια και να μου έρχεται και εμένα αυτή η εικόνα εκείνη τη στιγμή. Το καταλαβαίνω, το νιώθω. Είσαι στο παράδεισο που έχει γράψει τόσα απίστευτα πράγματα. Ή για τα νησιά μας, για τον ήλιο, για το φως, ή για τις γειτονιές. Είναι όλα μαζί. Είναι στιγμές. Εγώ πιστεύω ερωτεύεσαι τη στιγμή. Άκου τώρα, έρωτας είναι τα πάντα, έρωτας είναι και αυτό, η επαφή μας, όλα. Ένα λουλούδι. Όλα. Όλα είναι ερωτισμός, τα πάντα έχουν ερωτισμό. Όπως και τα πάντα έχουν μαθηματικά, ωραία. Δεν μ' αρέσουν, δεν ξέρω, λοιπόν, δεν τα πήγαινα καλά. Κι εγώ δεν τα πήγαινα καλά, αλλά όταν άρχισα να κάνω έτσι, γιατί είμαι λίγο τρελή με τη διαβίου μου μάθηση, άρχισα να τα αγαπάω γιατί κατάλαβα την αξία τους. Μικρή, στο δημοτικό έφευγα. Έχουν ακρίβεια όμως και δεν είναι ωραία η ακρίβεια. Έχουν το, άκου να δεις, έχουν το απόλυτο. Έχουν τα περιόριστα. Αυτό, αλλά... Δεν έχουν... Μέτρο σύγκρισης. Ναι, δεν υπάρχει... Είναι το άπειρο. Ναι, το άπειρο, μπράβο. Κατάλαβες. Και πας και στο άγνωστο έτσι και μ' αρέσει εμένα αυτό. Το ψάχνω έτσι. Καλό, σωστό, σωστό. Λοιπόν... Και από δουλειά είχες και άλλα όνειρα, ας πούμε, θέλεις να γίνεις πιλότος, ήθελες, ή τι ήταν αυτό που σου άρεσε να γίνεις? Εγώ ήθελα να γίνω αρχαιολόγος. Ναι, μου άρεσε πάρα πολύ. Ωραίο αυτό. Αρχαιολόγος. Είχα δυνατότητες, απλά κάποια προσωπικά προβλήματα δεν με άφησαν να ολοκληρώσω τις σπουδές. Μόναχο παιδί είσαι? Όχι, έχω άλλα δύο αδέρφια. Αγόρια, κορίτσια? Μία αδερφή και ένα αδερφό. Ωραία. Ήσουν μικρούλη, ήσουν μεγάλη? Ο πρώτος. Άρα είσαι και το παιδί με τις ευθύνες. Κάπως έτσι. Γιατί συνήθως τα πρώτα παιδιά είναι που έχουν ευθύνες. Κάπως έτσι. Τα μικρά είναι τα χαριδεμένα, το μεσαίο είναι που τρώει ξύλο. Το μεσαίο είναι... δεν φαίνεται, είναι πιο τέτοιο. Ναι, είναι ο πιο αφανής. Είναι τα καλύτερα τα δεύτερα παιδιά, δεν είναι? Ναι, τα μεσαία γίνονται, και εμένα η αδερφή μου που είναι μεσαία, καρκινάκι κι αυτοί, με έχουν καρκινώσει καρκινό. Δεν στοχοποιούνται ποτέ. Περίμενα να σου πω, εγώ στη ζωή μου έχω όλο καρκίνους. Όλο καρκίνους. Η αδερφή μου, ο αδερφός μου, ο γιος μου, η νηψιά μου, όλο καρκινάκι. Οπότε καταλαβαίνεις πώς είμαστε. Ένα παραπονάκι είστε. Καλά παιδιά είστε όμως, αλλά όλο παραπονιάρικα είστε. Έχετε ένα παράπονο. Το κλάμα, να σας το κλάμα. Ο, θέλετε όσοι είναι. Το κλάμα συνέχεια, ναι. Θέλετε αγάπες να σας προσέχουν. Αλλά γίνεστε κι εσείς καλά παιδιά. Δηλαδή, ο αδελφός μου μαγειρεύει ωραία, προσέχει τις γυναίκες του. Κατάλαβες. Είμαστε φιλότιμοι. Ναι, είναι φιλότιμα παιδάκια. Έχουμε γενιδοτέλεια, έχουμε. Έχουμε τα καλά μας. Ναι, εντάξει, δεν μπορούμε να πούμε. Απλά έχουμε τα καβούρια μπροστά. Άμα κάτι μας ενοχλεί, βάζουμε τις δαγκάνες μπροστά. Εντάξει, ναι. Καλά, εσύ είσαι το Σκορπιό, που ο Σκορπιός είναι. Είναι Σατανάς αυτός. Εντάξει. Λοιπόν, βλέπω τα χεράκια σου όμως, δεν είναι ένα παιδί που κάθεται στο σπίτι και τα βρίσκει όλα έτοιμα. Και κάθεται και γράφει και μπορεί κάποιοι να λένε, έλα μωρέ. Όχι, όχι. Τα έχει το παιδί της επαρχίας που τα έχει έτοιμα από τους γονείς και γράφει. Τα χεράκια του βλέπω έχουν ρόζους, είναι κουρασμένα, δουλεμένα χέρια, Δεν γράφω σπίτι. Όπου και στη δουλειά γράφω και έξω γράφω, όπου είμαι έξω γράφω. Δεν έχω γραφεία κι αυτά, είμαι μόνος μου τελείως. Μπορεί να στέκομαι και να γράφω κάτι για να προχωράμε μετά πάλι. Ναι, το γράφεις ένα χαρτάκι και μετά... Και στο κινητό απευθείας. Και μπορεί να τα βγάζω απευθείας, δεν τα σκέφτομαι. Κατευθείαν γράφω. Μπράβο.
Αυτό. Αυτό είναι ωραίο που κάνεις. Καλό είναι. Και με την ποιήση έτσι πώς τόλμησες να το εκδώσεις. Το 22 που λέμε τώρα, το χαμένο παράδεισο το λέξεων. Λοιπόν, ήμουν σε μια ομάδα στο Facebook, στο Διαβάζοντας. Και άρχισα να ανεβάζω δειλά-δειλά. Είδε μια κοπέλα η οποία ήταν επιμελήτρια. Εγώ δεν είχα ιδέα από δουλειά, δεν είχα ιδέα από το τι γίνεται πίσω από τα βιβλία. Και μου έδωσε το κίνητρο ότι ξέρεις, γράφεις πολύ ωραία, εξέλιξέ το. Και όσο γράφεις, θα γίνεται και πιο δυνατή η γραφή σου. Και έτσι ξεκίνησε. Και εκείνη σου πρότεινε να κάνεις και την έκδοση. Το σκέφτηκα εγώ μετά. Και μου λέει, ας το προχωρήσουμε, ας το κάνουμε. Και έτσι έγινε η πρώτη έκδοση. Ωραία, γιατί είναι και. Εντάξει, κάποιοι, ας πούμε, έχω κάποιους φίλους που έχουν αρκετά βήματα και δεν τολμούν να τα εκδώσουν γιατί δεν έχουν τα χρήματα. Παίζει και ναι, αυτό. Ναι, παίζει και αυτό, εννοείται. Είναι και κάτι τέτοιο. Εννοείται πως παίζει. Είναι αναλόγως σε ποιον. Αν θα εγκριθούν πρώτα, αν περάσουν από το τελικό στάδιο να πούνε ότι εγκρίνονται εκεί, μετά τα διαδικαστικά τα βρίσκεις. Να πω ότι στις φωτογραφίες στο Facebook, έτσι, αυτά μου θυμίζεις λίγο το Γεωργίου. Τι Γεωργίου? Τον Κύπριο τον ηθοποιό. Δεν το ξέρω. Τον Ανδρέα του Γεωργίου που έπαιζε στο Σασμό, έπαιζε σε αυτά. Α, τα βλέπω, δεν ξέρω, δεν γνωρίζω. Ναι, πάτε, Ανδρέας Γεωργίου ο ηθοποιός και θα δεις, μου το θυμίζεις. Έχεις έτσι, είσαι και ωραίο παιδί. Και δειλά-δειλά άρχισες να βγάζεις. Για διαβάσε μας μερικά πείματα από εδώ, έτσι που θες εσύ να μας διαβάσεις. Λοιπόν, με αυτό... Ποιο να πω τώρα... Το αφού δεν... Αφού δεν μπορούσα να σε κρατήσω, σε έφερα στο νου μου, σε ζωγράφισα, σε έπλασα, ήθελα να αγγίζω, να φιλώ, τα άλλη κατόξα των χιλιών σου και ας ήταν παγωμένα. Αυτό είναι σαν να κάνεις ερωτική εξομολόγηση σε ένα άγαλμα. Δηλαδή να... Και όμως να σου πω κάτι, αυτό μπορεί να το πεις και σε μια γυναίκα που είναι μακριά και δεν μπορείς να την έχεις κοντά σου. Ναι, αλλά... Και αφού δεν μπορώ να σε έχω, σε έχω ζωγραφίσει, σε έχω φτιάξει και σε έχω εδώ, ναι, ισχύει. Καταλάβεις, δηλαδή πάει και εκεί πέρα. Πάει. Σε κάτι που είναι άπιαστο και δεν μπορούμε να το πιάσουμε. Όχι πάντα. Όχι πάντα. Όχι πάντα. Μπορεί να μην γίνεται, να είναι πολλοί λόγοι. Αλλά να είναι μακριά, να είναι στον Καναδά. Μπορεί και αυτό. Μπορεί να είναι παντρεμένο. Μπορεί να είναι τελείως φανταστικό και γι' αυτό. Να πω κι άλλο. Έλα. Λοιπόν, με αυτό ξεκίνησα, αυτό ήταν το πρώτο μου ποίημα. Και αυτό το ποίημα πήγε πάρα πολύ και από εκεί με έμαθε ο κόσμος. Αυτό βγήκε και στο Σαράβαλο, τη σελίδα που είναι στο Instagram, που είναι το Αντρέα του Μαγδαλίνη, που είναι... Καλά, έχω τρελαθεί, μου αρέσει πάρα πολύ. Έχεις πολύ ωραία εικόνα. Μπράβο. Τι ωραία εικόνα. Για πάμε. Λοιπόν, οι άγγελοι. Οι άγγελοι ζουν ανάμεσά μας. Δεν είναι στον ουρανό. Έχουν ανθρώπινη μορφή. Τους καταλαβαίνεις από τη λάβη που εκπέμπουν. Από τον τρόπο που σε κοιτάζουν. Σε κάνουν να τριχιάζεις, σε κάνουν να τους ερωτεύεσαι. Μόλις ανοίξουν τα φτερά τους. Κοίτα πως έχω μείνει εγώ και στην οθόνη η κολλήση. Τι να πω ρε παιδί. Δεν ξέρω γιατί μου τα κάνει αυτά. Κοίτα πως έχω μείνει. Ναι. Τέλος πάντων. Ελπίζω να ξεκολλήσει. Δεν φαίνεται τώρα. Όχι, εσύ φαίνεσαι κανονικά που κινιέσαι, βλέπεις. Εγώ φαίνομαι κολλημένο τσε... Η αλήθεια είναι ότι μπορείς να με βάλεις και έτσι. Ότι έχω αποσβολωθεί. Κάτσε εδώ κι εσύ. Όχι, άστο, δεν πειράζει. Τι να κάνω, για κάτσε να πως ξεκολλήσει και πετάξω λίγο την άλλη. Ότι έχει κολλήσει η κάμερα από εδώ σε μένα. Κουνάμε κάτι από εκεί. Τι γίνεται, ρε παιδί μου, και κολλάει. Δεν σου πω, δεν ξέρω. Δεν πειράζει, δεν μας πειράζει. Εσύ να φέρνεσαι. Λοιπόν, ακούγεται τη φωνή μου η Θήκη. Τα φτιάξει, κοίταξε να δεις. Να κουνήσαμε κάποιο καλώδιο δεν νομίζω. Δεν ξέρω, τι να πω. Δεν ξέρω γιατί το κάνει αυτό.
Μου το έκανε και στην πρώτη εκπομπή αυτό. Φέτος κάτι έχει συμβεί με τα τεχνικά. Και έχω θέμα. Κάτσε κοπόδαρος είμαι. Εσύ είσαι. Όχι. Δεν είσαι εσύ κάτι κοπόδαρος. Σου λέω και στην πρώτη εκπομπή μου γίνει αυτό. Κάτι έχει συμβεί. Αλλά δεν πειράζει. Εντάξει. Τεχνικά προβλήματα υπάρχουν. Δεν πειράζει. Θα το διορθώσουνε. Ρε παιδί μου, ο άνθρωπος που ασχολείται με αυτά είναι άρρωστος τώρα με COVID. Α, και δεν μπορεί να έρθει να τα φτιάξει και μου το είπε κιόλας. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Αλλά πριν δεν κόλλαγε καθόλου. Καθόλου. Τώρα κολλάει. Πώς γίνεται. Τέλος πάντων. Εσύ είσαι μια χαρά. Εσύ φαίνεσαι μια χαρά. Εγώ φαίνομαι ότι έχω πάθει blackout μαζί σου. Α. Και κάθομαι και σε κοιτάω έτσι, έχω παγώσει. Λοιπόν, αυτό θα πω κιόλας για να ακούγεται, ότι εγώ έχω πάθει blackout εδώ με τον Γιώργο, τα έχω δει όλα και έχω παγώσει έτσι και έχω γίνει. Δεν γίνεται. Ναι, μπράβο. Δεν ξέρω γιατί τι έχει πάρει και κολλάει αυτή η μεριά. Είναι η κάμερα από εκεί. Να τη βγάλουμε και να την ξαναβάλουμε τώρα. Άστο, δεν πειράζει, άστο, τι να κάνω, δεν ξέρω τι να κάνω. Άστο, γιατί χάνουμε το χρόνο μας έτσι. Λοιπόν, ντρέπεται, μου λέω, που είναι πρώτη φορά, ντρέπεται, μου λέω, εγώ νόμιζα ότι είναι ντρέπεσαι. Ραδιόφωνο, όχι να έχει κάμερα και εικόνα. Δεν το ήξερα, δεν το κατάλαβα. Δεν το κατάλαβες ότι έχει εικόνα. Όχι, το κατάλαβα. Αν είδες και το φωνή, θα σου έλεγα μην έρθει. Να μην έρθω, Θα σου έκανα τηλεφωνική αυτή, δεν σε έφερνα τόσο δρόμο. Και γιατί να μην έχει εικόνα, ώρα παιδί είσαι, να σε δει ο κόσμος, γιατί όχι. Δεν το έχω ξανακάνει, δεν ξέρω γι' αυτό. Άκου να δεις, τρως την εδώ πέρα, σου παίρνω εγώ την παρθενιά τώρα. Και εκτός από αυτό, όσοι έχουν έρθει εδώ πέρα, θα σου πω ένα πράγμα, έχω τον Κωστή τον Αναστασόπουλο που τώρα είναι αντιδήμαρχος Πρασίνου στο Δήμο Νέας Σμύρνης. Mm-hmm. Όταν είχε πρωτοβάλει λοιπόν το 14 τότε πρώτη φορά υποψηφιότητα, ήρθε εδώ και ήταν ένα μαζεμένο παιδάκι, ένα... Μικρός είναι μεγάλος. Στην ηλικία σου είπε και αυτός είναι baby face. Ντροπαλός κι αυτός. Άκου τώρα, ναι. Είχε έρθει δηλώσει, τώρα. Και μου λέει ο Ολυμπίο μου πήρε στην Παρθενιά, αλλά με άνοιξε κιόλα. Κατάλαβε έτσι. Δεν πιάνετε τώρα. Ναι, τώρα δεν πιάνετε. Γι' αυτό και εσύ δεν θα πιάνεσαι σε λίγο. Δηλαδή του χρόνου θα είσαι άλλο παιδί. Πιο άνετο. Πιο άνετο θα είσαι. Λοιπόν, και αυτό το πρώτο σου επιχείρημα, η πρώτη ποιητική συλλογή λοιπόν, ήταν ένα τόλμημα που σε παρέσυρε αυτή η κοπέλα. Με παρέσει, δεν μου. Με έκανε να σκεφτώ. Σε έκανε να έρθει σε κίνηση. Ναι, σε κίνηση, ναι, αυτό. Μπράβο, σου, δεν ήξερα πώς γίνεται, γιατί δεν ήξερα. Εντάξει, λογικό είναι. Εγώ ήξερα να διαβάζω, να γράφω μόνος μου, να ανεβάζω για μένα. Αυτό. Και έτσι ξεκίνησε. Μια παρότρινση. Το δηλαδή. Χόμπι σου δηλαδή ήταν. Το χόμπι μου είναι, ναι. Και τώρα το χόμπι μου είναι. Κυρία, δουλειά με τι ασχολείσαι? Στην Παρίλα δουλεύω. Στη? Στην Παρίλα, στο εργοστάσιο με τα μακαρόνια. Μπαρίλα. Ναι. Δεν μας έφερες εδώ μερικά μακαρόνια, Μπαρίλα. Δεν προλάβω να φέρω σε εμένα, όλα. Συγγνώμη, βλέπεις πως φτιάχνονται. Ναι. Είσαι στις μεταφορές ή με στο εργοστάσιο? Με στο εργοστάσιο, στην παραγωγή είμαι. Με βάρδιες. Και τι, εύκολο είναι τα μακαρόνια. Τι είναι, αλεύρι, νερό και αλάτι? Εντάξει, έχει πολλά στάδια, είναι πολλά τα μηχανήματα. Είναι το... Η αρχή είναι πώς από το το ζυμώνουνε, μετά το κόβουνε, μετά που περνάει από τα... Περνάει από κόφτες. Γίνονται ψηλά, πιο χοντρά, ψηλά, πιο έτσι. Περνάει συσκευασία, περνάει στο κουτί, στα κράτη. Συγγνώμη, τα Μπαρίλα, εγώ τα είχα εδώ κατασκευάζονται. Γιατί υποτίθεται ότι είναι ιταλικά. Μα οι Ιταλοί έχουν αγοράσει την εταιρεία της Μίσκο. Οπότε και τα Μίσκο είναι από είναι της Μπαρίλα. Είναι μαζί. Μπαρίλα, η Μίσκο ήταν ελληνική. Ελληνική, ναι. Και μας πήραν οι Ιταλοί τώρα. Ναι, το 1999. Έλα ρε φίλε, όλες τις ελληνικές. Και τη ζάχαρη κλείσανε επίτηδες και τα αυτά. Και... Όλα εντάξει, ναι, αλλά... Τώρα στεναχωριέμαι. Στεναχωριέμαι γιατί βλέπω δεν μένει τίποτα ελληνικό. Δεν μένει. Άρα τα μακαρόνια να είναι Μίσκο τώρα δεν είναι Μίσκο, είναι Μπαρίλα. Είναι Μίσκο, αλλά πίσω είναι Μπαρίλα. Είναι Μπαρίλα πίσω. Α,
άρα το ίδιο. Τι να πάρει τα μέντα, πάρει και είναι λίγο πιο ακριβή μπαρίλα, ε. Ναι, κοιτάω τη μέση, δεν ξέρω. Είναι, είναι. Αλλά πάντως ξέρεις ότι τρώμε υγιεινά. Ναι, εννοείται, ναι. Δεν είναι. Όχι, είμαστε. Τα παιδιά είναι έμπειρα. Είμαστε χρόνια εκεί. Είμαστε κοντά στα 20-25 χρόνια ο καθένας. Πήγαμε παιδιά εκεί μέσα και γίναμε. Άρα είσαι υπεύθυνος ή είσαι, πρέπει να έχεις πάρει... Όχι μέσα, αλλά είμαι στο εργοστάσιο, στην παραγωγή μου. Ναι. Αυτό. Εντάξει, καλό αυτό. Καλά και είναι. Καλό είναι που η Μπαρίλα δεν πήρε τη Μίσκο και να σας πετάξει, σας κράτησε. Όχι, καμία σχέση. Γιατί έχει γίνει και αυτό, δηλαδή ποιος είχε πάρει τον τη Λεύγα και είχε πετάξει πολύ κόσμο της παλιούς της Εύγα. Συνήθως οι πολυεθνικές δεν λειτουργούν έτσι. Παίρνουν και το προσωπικό. Το εργοστάσιο του καταστήσαμε το 99 προς τη Θήβα. Ναι. Είναι προς το Ήπατο. Εκεί φτιάχνει καινούργια μονάδα. Εκεί πήρε τα παιδιά και τα παιδιά έχουν μείνει από τότε εκεί. Εγώ πήγα μετά από 7 χρόνια και είμαι ως τώρα εκεί. Αλλά όχι. Και οι συνθήκες είναι καλές. Καλά είναι. Καλά είναι. Λίγο οι βάρδιες. Είναι... Μας κόβουν οι βάρδιες. Ναι, γιατί έχει νυχτερινό ή έχει και σαν το βράδυ. Μέσα, αμέ. Το βράδυ γιατί να δουλεύει ένα εργοστάσιο, ρε παιδιά. Είναι την παραγωγή χρειάζεται κάθε χρόνο να βγάλει. Είναι οι γραμμές ότι πρέπει να δουλεύουν 24 ώρες. Ναι. Εμένα αυτό δεν μ' αρέσει. Τώρα κοίταψε τη στάση έμεινα, ξεκόλλησε φαίνεται τώρα και πάλι μέσα τη στάση. Α, να, τώρα κοίτα, βλέπεις. Ναι. Α, πάλι καλά. Κάτι γίνεται. Τέλος πάντων. Ωραία, και καλά γι' αυτό σου βγήκε η ποιήση. Νομίζω. Μετά τη δουλειά κάπου θέλεις να ξεσπάς, έτσι δεν είναι? Πιο πολύ μου βγήκε από τις εικόνες του χωριού μου. Έχουμε πολλούς μύθους, έχουμε πολύ όμορφα τοπία. Είμαστε ο τελευταίος πράσινος πυρήνας της Εύβοιας. Μην το λες, παιδί μου, και είμαστε, τα νεύρα μου. Αυτή τη στιγμή... Κάψαν όλο το ξυλόκαστρο. Αυτή τη στιγμή είμαστε. Είμαστε ο τελευταίος πνεύμονας. Ναι, δηλαδή, ναι, αν καεί και αυτό το μέρος που είμαι εγώ. Συγγνώμη, όλο το καλοκαίρι δεν καίγονταν πάλι Εύβοια. Η μεσή Εύβοια έχει καεί. Η βόρεια και η νότια. Η κεντρική είναι πλούσια. Αν καεί και η κεντρική, τελειώσαμε. Ναι. Και τελειώσαμε και σαν χωριό εμείς, γιατί είμαστε σε βουνό-βουνό και είναι στη μέση ποτάμι. Την βγήκαμε. Τελειώσαμε. Δηλαδή δεν υπάρχει σωτηρία σε τίποτα. Κατάλαβα. Λοιπόν. Δηλαδή ξεκινάμε από τους προ-πρόποδες της Δύρφης και καταλήγουμε στην κορυφή της Δύρφης. Είναι τόσο μεγάλη η έκταση εκεί. Ναι. Ναι. Κατάλαβα. Γιατί είμαστε γειτονικά χωριά με τη στενή Ευβοίας. Να παρακαλάμε να μην τα κάψουν και αυτά. Δεν ξέρω. Και να... για τις φωτιές δεν έχεις γράψει τίποτα ποίημα. Δεν σου βγήκε τίποτα έτσι να κάνει. Δεν μπορώ. Δηλαδή πριν έπαιζα αυτό του πάνω του Σαραντάκη που ήταν την προηγούμενη εβδομάδα εδώ στο Υπουργός, που έγραψε και με τα δάση. Δεν μπορώ να γράψω και μπαίνω μέσα στα ωραίο κατά. Στίχος είναι. Άμα θα βάλεις την εκπομπή μετά που θα την ανεβάσουμε, επειδή όση ώρα σε περίμενα διάβαζα ποιήματά σου και παίξα και τα τραγούδια, θα ακούσεις. Εντάξει, είμαστε μια ζωντανή εκπομπή, φαίνεται ότι ανεβαίνω πάνω, φαίνεται ότι κατεβαίνουμε, είμαστε αληθινή εκπομπή, δεν κάνω μοντάζ, δεν κάνω αυτό κάτι. Αυτό είναι το ωραίο. Λοιπόν, και θα ακούσεις τι ωραίο στίχο. Μ' άρεσε. Λοιπόν, μα πολλά ποίηματα και στίχοι μελοποιούνται. Πολλά. Ναι, εγώ δηλαδή και αυτό που έβαλα και ακούσαμε που κάνεις αφήγηση με μουσική, αυτά που έχω, έχω και άλλα δύο. Αυτό ήταν το τρίτο αυτό. Αυτό γυρίστηκε στην Κύπρο. Πότε πήγες στην Κύπρο? Δεν πήγα στην Κύπρο. Τον έλεβαν στην Κύπρο. Θέλω να το κάνω στην Κύπρο. Ποιος τον έλεβε στην Κύπρο? Κατερίνα Νικοκίνου το έκανε αυτό. Ναι. Και πήγε από την πλευρά που είναι γκρίζα ζώνη, τα εγγλέζικα εκεί. Ναι. Ότι σε ένα σημείο θα μπει τον τρόνο, σε ένα σημείο θα περάσουν τα έντατα. Ήταν απέναντι το φυλάκιο. Και έγινε στην παραλία. Δεν θυμάμαι τώρα σε ποιο σημείο, σε ποιο μέρος. Πληρώνεις και στα φτιάχνουν αυτά τα βίντεο, όχι, ή έτσι? Όχι. Έτσι. Έτσι, ναι. Με φίλους. Ωραία, μπράβο. Και σε βοηθήσαν τα παιδιά και το έκανες. Ναι. Και εσύ έβαλες πάνω τη φωνή μετά την αφήγηση. Ναι. Πολύ ωραίο. Μπράβο. Μπράβο. Και μετά πήγαμε στο δεύτερο, ήταν από το χάσιμο του φίλου μας σε πνευστικές. Πολύ ψυχοφθόρο, με εξάντλησε ψυχικά, δηλαδή τόσο που δεν ξέρω αν θα μπορέσω να βγάλω σύντομα άλλη συλλογή. Με κούρασε ψυχικά.
μέχρι να τη στήσω, μέχρι να βρω το εξώφυλλο, μέχρι να... Είναι, ήταν πολλά. Είχες άγχος δηλαδή. Όχι άγχος, ψυχολογικό ήταν. Μήπως επειδή το είχες συνδέσει με το φίλο σου και γι' αυτό... Ναι, και είναι, έχει μέσα... Είναι πιο γεμάτη συλλογή. Έχει πιο δυνατά ποίηματα. Εδώ θα βρεις τον Καγκάρη. Καλά, αγάπη, θα μας διαβάσεις τώρα. Ποιο, ποιο θες. Ποίηματα. Εγώ θα σου πω, μόνος θα μου πεις. Ποιο, πρώτα απ' όλα πες μου το ποίημα που αφαίρεσαι στο φίλο μας. Στον Τάσο έγραψα αυτούς τους τύπους εδώ. Ναι. Η συλλογή είναι ολόκληρη η δική του. Αυτό που θα μπορούσα να αφιερώσω είναι ότι είναι οι καλλιτέχνες, οι φανατικοί καλλιτέχνες, αυτοί θα αλλάξουν τον κόσμο τα χρώματά τους. Ότι όσο αγαπάς τέχνες, όσο παθιάζεσαι με αυτές, όσο κυνηγάς τα όνειρά σου, έχεις χρώμα και δίνεις κίνητρο στον κόσμο. Σωστό. Αυτό. Διάβασε με ένα έτσι, όποιο θες εσύ. Είναι και μεγάλα. Θα πω την Οδή στον Έλιο. Είναι μεγάλα, δεν πειράζει. Την Οδή στον Έλιο είναι στον Τόμας Έλιοτ, αυτό αφιερωμένο. Σαν τον Έλιοτ προσπάθησα να φτιάξω μια έρημη χώρα. Εκεί που νιώθω την ελευθερία των βουνών. Εκεί που είναι όλο τόσο ήσυχα, ταπεινά. Κι ύστερα κάπου τον κατάλαβα, μάλλον τον ένιωσα, όταν μου έφερε τους κούφιους ανθρώπους, βαλσαμωμένους και νους, άδειους, χωρίς μάτια, με τις χαμένες ψυχές, ριγμένες στις σκιές. Προσπάθησα, ήθελα έστω και ένας να δει, να καταλάβει, πως το άπιαστο όνειρο είναι η βουκολική ζωή, εκείνη η αλήθεια. Μα, με μάτια τυφλά, πώς να δεις. Είναι πολύ μακριά η ζωή Τόμας, ναι, είναι πολύ μακριά και είναι αργά. Γεμίσαμε το κεφάλι μας με άχυρο, Τόμας, ναι. Κάπου όμως είδες ότι υπάρχουν και αυτοί με τα ολόησια μάτια, αυτοί που χορεύουν κάτω από τα μαραμένα αστέρια, το τραγούδι του Προύφοκ. Είναι πολύ μακριά η ζωή Τόμας. Και ναι, ο κόσμος τελειώνει. Τελειώνει με έναν λυγμό. Ωραίο. Αυτό, για πες μου, ποιο βραβεύτηκε έξω που είδαμε την Εύα που κάτι κοινοποίησε στην Ισπανία, κάτι είδα σε είναι, ποιο, σε συλλογή. Σε συλλογή, είναι σε ένα περιοδικό που... Για πες τα μας όλα, δεν στα βγάζω με το τσιγγέλι. Καλά που μπήκα και λίγο στο προφίλ, γιατί είμαι ντροπαλός από ό,τι βλέπετε. Για στην Ισπανία, στην Μπαρτσελόνα, νομίζω Καταλωνία είναι το ένα. Οι αναπνοές, το οποίο το έχω εδώ. Και το άλλο στη Περσία. Για διάβασέ μας το αναπνοές. Στις αναπνοές. Ναι, είναι... Αχ, αναπνοές. Αναπνοές. Με την Εύα θα μας πεις και πώς τι έγινε στην εκδήλωση, θα μας τα μαρτυρήσεις όλα. Ξαφνικά έγιναν όλα. Την προηγούμενη εβδομάδα είχα τηλεφωνική συνέντευξη με τον... Γιώργο τον Μπρατζίκο. Μπράβο, φίλος, πάλι Γιώργο. Φίλος μου. Ο Μπρατζίκος. Αξιαγάπητος, πολύ καλό παιδί. Ναι. Και πολύ ιδιωτικό παιδί. Που έχει το blogger, που... Ενεργοποιείται με όλα. Ναι, και μου είπε ότι με αυτή η επαφή με την Εύα τον έκανε να βάζει στο blogger και ποιήση τώρα και... Και όλα, ναι. Μπράβο. Λοιπόν, αναπνοές. Κάθε ανάσα σου και ένα κύμα. Κάθε πληγή σου και μια απάτη. Σε ένα βυθό έκρυψε τον πόνο. Συνέχισες. Μικρό κορίτσι ήσουν, πίστεψε στον έρωτα. Ένα πρωί τον ήθελε να ξερνάει. Πάλευε να στηριχτεί από τη λεκάνη. Εσύ στην άκρη του κρεβατιού με σκισμένα ρούχα, αυτός είχε μεταλλαχθεί σε τέρας. Αφού σκότωσε το μέσα σου, πέθανε και εκείνος. Ήταν νεκρός από πριν όμως. Όμορφο παρουσιαστικό, με άδεια μάτια. Ύστερα ήρθαν οι μνηστήρες, ήταν πολλοί. Είχε αφήσει την καρδιά σου σε μια θάλασσα. Ένας όμως κοίταξε το γαλάζιο χρώμα των ματιών σου που ήταν κρυμμένο πίσω από το καστανό σου βλέμμα. Ψάχνει να τη βρει στα πιο αρχαιγόνα νερά της θάλασσας. Θέλει να νικήσει τους δαίμονες και τα στοιχιά, να σου την φέρει στα χέρια και αν δεν τη βρει να εξεπιζώσει τη δικιά του, να σου δώσει ζωή, να αρχίσει πάλι από την αρχή, να ξαναγεννηθεί στη μητρική αγκαλιά που σε ανανούριζε και έτυχε τους φόβους σου. Έχει να κάνει. Πολύ νόημα. Έχει νόημα. Είναι με την εποχή τώρα. Με αυτά που γίνονται. Με τις γυναικοκτονίες. Με όλα αυτά τα. Δεν θέλω να τα χαρακτηρίσω. Τα άσχημα. Τα άσχημα. Εντάξει, να σου πω κάτι. Τώρα επειδή είσαι και αγόρι. Όταν μια γυναίκα όμως ευνουχεί σε έναν άντρα και τον πληγώσει πολύ. Δηλαδή υπάρχουν γυναίκες που μιλάνε στους άντρες, λες και είναι σκουπίδια. Υπάρχει. Εκεί ξέρεις τι κάνεις, ανοίγεις την πόρτα και φεύγεις.
Δεν τη σκοτώνεις, δεν τη χτυπάς. Φεύγεις. Αυτό πρέπει να καταλάβουν οι άνθρωποι, ότι όταν ένας άνθρωπος δεν θέλει, δεν μπορεί να συμβιώσει, δεν μπορεί να κάθεσαι να τον τζαγγίσεις ψυχικά. Άκουσε να δεις, δεν είναι το δεν θέλει. Βλέπεις ανθρώπους που είναι χειριστικοί. Δεν χειριστικοί, δεν... εντάξει, είναι και κάποια στιγμή, στο κόλμης είναι πολλά κάτι, πράγματα, εννοείται. Κάποια στιγμή, δηλαδή εγώ προσπαθώ να πω και στο, και στο άλλο μου ότι... Δηλαδή έχουμε δει κάποιους που σου λέει με ταπείνωνε, με έκανε, μέρανε, με χειριζότανε και κάποια στιγμή ξεσπάθωσα. Εντάξει, δεν σου λέω για τον αεροπόρο, αυτό που είχε γίνει με το παλικάρι αυτό. Ή τον άλλον που ήταν μανικένη κοπέλα και τη σκότωσε και μετά πήγε στην Νικολούλη και την έψαχνε πιο παλιά. Εντάξει, αυτά είναι σχιζοφρένεια, δεν είναι... Πατάνε στην εικόνα τους όμως. Τι? Πατάνε στην εικόνα τους. Ναι. Και έχουμε. Άκου τώρα, σου λέω όμως για κάποια άλλα, δηλαδή που η άλλη τον βρίζει, τον ταπεινώνει, τον κάνει, τον ράνει. Και κάποια στιγμή ο άντρας... Και η γυναίκα το παθαίνει αυτό, γιατί και οι γυναίκες γιουρουντάρουν στους άντρες. Σίγουρα. Εντάξει, εγώ έχω δει πολλά. Δηλαδή, έχω δει την άλλη να πετάει το μαχαίρι του αλλού, να κάνει υπομονή ο άλλος. Κάποια στιγμή, εκεί που είναι να τον σκοτώσει, τη σκοτώνει. Δηλαδή, τα έχουμε δει και αυτά. Εγώ έχω δει τέτοιους καβγάδες. Αυτά είναι σύνδρομο. Δηλαδή, στην Κρήτη, οι κριτικές γιουρουντάρουν στους άντρες. Δεν Σίγουρα. Είμαστε καλές. Εντάξει, εγώ το έχω δει στα σπίτια μου, συγγενείς μου αυτά. Ισχύει. Δεν το έχω. Δεν στο λέω από το κεφάλι μου δηλαδή. Το έχω ζήσει μικρό κοριτσάκι. Δεν είναι φυσιολογικό όμως. Τώρα και ο άλλος ή να ανοίγει την πόρτα να φεύγει ή να της δίνει ένα χαστούκι. Το χαστούκι που της δίνει και πάει και χτυπάει στη σκάλα δεν γίνεται φωνιάς αυτός μετά. Είναι η μυκή δύναμη που έχουμε. Ναι, αλλά. Καλός κακός. Και η άλλη όταν πάει και του πετάει μαχαίρια. Εκεί φεύγει ο άντρας. Δηλαδή κάπου να μπαίνουμε και στο. Γιατί τώρα το έχουμε μάθει και το παίζουν οι γυναίκες ό,τι και καλά. Όχι. Αλλά νομίζω ότι και εμείς είμαστε λάθος. Γιατί το bullying που τρώνε οι άντρες. Εγώ έχω φίλους μου αγόρια που τους έχουν πάρει γυναίκες τα παιδιά. Δεν τους αφήνουν να δουν τα παιδιά τους. Ή που τους χτυπάνε. Τους χτυπάνε ξύλο. Στην αστυνομία, σε εμάς εδώ. Υπάρχουν πάρα πολλοί άντρες, αλλά αυτά δεν τα βγάζει η τηλεόραση. Δεν τα βγάλει ποτέ τηλεόραση. Η τηλεόραση δεν βγάζει το μυτού που τρώνε οι άντρες από τις γυναίκες. Έχουν πάρει αυτό το κουμπί της βοήθειας πάρα πολλοί άντρες. Γιατί τους δένουν οι γυναίκες τους. Το ξέρεις. Όχι. Αλλά αυτά δεν τα λέει η τηλεόραση. Εντάξει, δεν είναι για γέλια τώρα. Κακώς γελάω. Όχι, για γέλια είναι, γιατί έχουμε γίνει. Δεν είναι για γέλια. Και μετά λέμε γιατί τα παιδιά στο σχολείο έχουν βία και γιατί γίνονται αυτές οι ομάδες. Και βλέπουμε τα τρελά του τρελού, τα τρελά δηλαδή, να σκοτώνονται τα κορίτσια, να πλακώνονται στην καλυθέα. Εγώ με τσάω που συμβρέσαι έναν άνθρωπο, είσαι καλά, ανοίξεις την πόρτα, την κλείνεις, μπαίνεις μέσα, υπάρχει ηρεμία, γαλήνη, αγάπη, ομοιογένεια, κάτσε. Αν υπάρχει βία, αν υπάρχει ίντρικα, αν υπάρχουν πράγματα και πράγματα που σου δημιουργούν σκοτεινιά, σε κοφύγε. Δεν θα πάει εγωιστικά μετά, δεν με ενδιαφέρει να θα πάει με άλλον, να θα πάω με άλλον, δεν με ενδιαφέρει αυτό το πράγμα. Δεν με αφορά. Το θέμα είναι η ψυχική μας υγεία, να είμαστε καλά εμείς. Ναι, άμα μπαίνει και σου γκρινιάζει άλλη. Δεν μπορεί να βγάλει άκρη μετά. Και είναι λόγω μπουρ. Δεν υπάρχει κατανόηση και αν κάποια στιγμή ηρεμεί, θα ξαναβγεί στην επιφάνεια πάλι. Είναι ένα φαύλο κύκλο. Εγώ ξέρω τι πιστεύω, ότι οι σχέσει πετυχαίνουν αν πρώτα είναι φιλία. Από την αρχή. Και αν πρώτα είναι φιλία. Το σεβασμό πετυχαίνει. Αυτά σχέσεις. Τα ξαφνικά, δηλαδή που βλέπουμε, ξέρω εγώ, τρελό έρωτα, κάνανε ράνα και σε 4-5 χρόνια που παντρευτήκανε χωρίσανε. Γιατί ήταν έρωτα. Ενώ αυτό που λέμε τώρα, να είσαι φίλος με τον άλλονα, έτσι γίνεται και ο σεβασμός. Μα έρωτας πλάθεται, δεν είναι... Μα έτσι γίνεται και ο σεβασμός. Εννοείται. Η αγάπη πλάθεται, τσακ, τσακ, τσακ. Εννοείται, όλα. Αλλά όλα ξεκινάνε από το σεβασμό, όλα. Ναι, αυτό. Όλα. Και με τον άλλο να μην σε ξέρει, εμένα μου λέει η γιαγιά μου, μία τάκα ο άντρας να σε ξέρει από τη μέση και κάτω. Για μένα αυτό δεν λέγανε και σε εμάς το λέγανε αυτό. Ναι. Για μένα αυτό ξέρεις πόσο φάουλ είναι. Γιατί φάουλ. Εγώ θέλω τον άντρα να είναι κολλητάρι μου, να είναι φίλος μου. Δεν μιλούσαν οι παλιές, δεν μιλούσαν. Είχαν αυτή την πορεία. Συγχωρείς, τι να κάνω, δηλαδή να είμαι με κάποιον να έχουμε επαφή μόνο στο κρεβάτι. Δεν μπορώ. Εγώ θέλω να του λέω τα μυστικά μου, χωρίς να μου βάζει βέτα, χωρίς να με πιάνει από εδώ, χωρίς να μου τα χτυπάει. Εννοείται. Γιατί... Απλά οι γιαγιάδες θέλουν να τους κλειδώνουν με αυτό. Και να μην κάνουν να δρουν αλλιώς μετά. Εμάς οι μηνοήτησες, οι κριτικές, άκου τώρα τις κριτικές, κάνουν κουμάδι μες στο σπίτι. Άλλο που φαίνεται ότι κάνει ο άντρας. Mm-hmm. Φαίνεται. Στην ουσία όμως κάνουν γυναίκες κουμάδι.
δεν κάνουν οι άντρες. Ναι. Εντάξει. Καλά, αυτό και το υγιή σε ένα σπίτι. Ο καπετάνιος είναι η γυναίκα. Ναι, τι κολλάνε πως είναι η γυναίκα. Εντάξει, είμαι στο σπίτι. Τώρα έξω από το σπίτι στη δουλειά, ο άντρας είναι, νομίζω. Και ήδη, απλά η γυναίκα έχει πιο... Αν η γυναίκα έχει κατανόηση και... Καταρχάς, οι σωστές γυναίκες για μένα σωστές. Βλέπουν πιο καθαρά. Mm-hmm. Πιο καθαρά, γιατί είναι πιο συναισθηματικές οι γυναίκες. Δεν μπορώ τώρα εγώ να βγάλω τα βιβλία αυτά και να μιλήσω για πίσω και να μου έρθουν 100 άντρες και 150. Δεν θα έρθουν, δεν θα έρθουν, θα γελάνε. Η γυναίκα καταλαβαίνει. Η γυναίκα θα νιώσει την πίεση, η γυναίκα θα νιώσει τα συναισθήματα. Ξέρεις, λέγανε ότι αν κυβερνούσαν οι γυναίκες δεν θα είχαμε πόλεμο. Γιατί εννοείται πως θα είχαμε. Εννοείται. Εννοείται. Κατάλαβες. Δεν θα πει. Υπάρχει άλλη διπλωματία. Έχουμε άλλη πονηριά. Αν και όλοι οι πολέμοι έχουν γίνει για γυναίκες. Καλά, ισχύει γι' αυτό, ναι. Ισχύει γι' αυτό. Πυργίνη και θάλασσα. Αυτό γιατί. Αλλά δεν μαγκάλιασαν άντρες με τα βιβλία, ούτε με τα ποίηματα. Οι γυναίκες μαγκάλιασαν. Είμαστε πιο ευαίσθητες, ναι. Εννοείται. Γιατί νιώθετε. Είμαστε πιο τρυφερές. Πιο τρυφερές. Σωστά αυτό. Και κάναμε και την παρουσίαση του βιβλίου μας πρώτη φορά. Λοιπόν, άρα τώρα θες να μου πεις πού θα γίνει η παρουσίαση, σε ποιο βιβλιοπωλείο, στη Χαλκίδα, τι πω. Η παρουσίαση θα γίνει στο Δήμο Ψαχνών, η πρώτη. Έχω μιλήσει με τον Γιώργο. Με το φίλο μας που ήταν εδώ. Μας, ναι. Και εκεί περιμένω να γίνει πρώτη παρουσίαση. Γι' αυτό δεν, ούτε γι' αυτό έχω κάνει παρουσίαση. Για το πρώτο. Άρα θα κάνεις και τα δύο. Τα έχουμε κάνει και τα δύο, ναι, μαζί. Μπράβο. Μπράβο. Με τον Γιώργο κάναμε τηλεφωνική συνέντευξη, λαλίστατος. Κάποια στιγμή θα έρθει και εδώ, γιατί νομίζω έχουμε πάρα πολλά να ανταλλάξουμε. Είναι πάρα πολύ. Ωραίος άνθρωπος και με τα ΜΕΑ ασχολείται και είναι και έχει τη δικιά μου μούρλια, διαβίου μάθηση κτλ. Όλα. Είναι ακομπλεξάριστος, είναι τρομερό παιδί. Μπράβο, ναι, το κατάλαβα. Εγώ δεν τον είδα έτσι όπως σε βλέπω εσένα τετατέτ, από το τηλέφωνο. Είναι πολύ αλλά καλύτερο. Κατάλαβα ότι είναι ωραίος, έχει μπροστά. Είναι δοτικός, αγαπάει τους ανθρώπους, βοηθάει, είναι ένα καταπληκτικό παιδί, ανόθωφτο τελείως. Ανόθωφτο. Αυτό μετράει, να βοηθάμε. Αυτό μετράει. Να... Ό,τι κάνεις, να μην το κάνεις για σένα και για την επαρσή σου, να το κάνεις για τους άλλους. Ο Γιώργος με έφερε σε επαφή με την Εύα. Για πες να πω. Υπάρχει ένα μονοπάτι στο... Για πες τα μας, γιατί ο Γιώργος πήγε να μας τα εξηγήσει. Θα το πω, θα τα πω εντάχει, δηλαδή... Ναι, πήγε να μας τα εξηγήσει ο Γιώργος, αλλά από το τηλέφωνο, για πες μας. Υπάρχει ένα μονοπάτι, το οποίο λέγεται το μονοπάτι Σιρός, και το οποίο είναι στα πολιτικά ευβίας. Mm-hmm. Η Ρώ ήταν ένα κορίτσι που ήταν ορειβάτισσα. Υπήρχε ένα μονοπάτι του προπάπου της, του παππού της, τέλος πάντων, και το καθάριζε. Ήθελε να κρατήσει ζωντανή τη μνήμη και το μονοπάτι. Το κορίτσι αυτό στα 29 πέθανε από καρκίνο. Λοιπόν. Και οι γονείς της μαζί με άλλους φορείς ξεκίνησαν να κάνουν το όνειρό της πραγματικότητα. Όποιος το επισκεφτεί θα μείνει το στόμα ανοιχτό. Έχει μια διαδρομή 10 χιλιόμετρων, 5 χιλιόμετρων, 4 χιλιόμετρων. Είναι παντού γεμάτο όλο λουλούδια, φτάνει σε μια ψηλή κορυφή. Έχει παντού χρώματα. Είναι ένα πανέμορφο μονοπάτι. Δεν έχω δει πιο όμορφο πράγμα ζωή μου προσωπικά. Δηλαδή είναι τόσο φτιαγμένο με αγάπη αυτό το πράγμα και τόσο. Δεν χωρούν λόγια με λίγα λόγια. Λοιπόν, έχουν φτιάξει ένα μικρό αμφιθέατρο από κάτω. Και εκεί με κάλεσε ο Γιώργος ότι ήθελε να κάνει την παρουσίαση μαζί με την Εύα με θέμα την ειρήνη και μαζί με το Μεξικό, με τη χώρα του Μεξικού από ποιητές και έτσι... Την Εύα θα πρώτο ο Θεός είναι την άλλη Τετάρτη. Ναι. Και έτσι τη γνώρισα την Εύα. Δεν είχα πάλι παρευρεθεί σε εκδήλωση με... Και γνώρισες έναν από τους φωτεινούς ανθρώπους του κόσμου της ποιήσης. Απλά με κάλεσε ο Γιώργος και του λέω να θα χαρώ και να απαγγείλω καιρός. Και έτσι ξεκίνησε και εκεί γνώρισε και έγραψε και ποίημα για την ειρήνη. Ναι, την ίδια μέρα. Την ίδια μέρα. Δεν το έχεις να μας το διαβάσεις. Μπορεί να το έχω. Το έχω. Για δες. Η Εύα λοιπόν και εγώ τη γνώρισα από ένα φίλο, από τον ποιητή που σου λέω ότι μοιάζουν τα εξώφυλλα. Ναι. Τον Αντώνη, τον Φιλιππέο. Φιλιππέο, τον ψάξω. Να δούμε. Λοιπόν, πολύ φίλος της Εύας είναι και ο Αντώνης. Έχει και αυτός έτσι έναν άγγελο, η Δευτερά έχει στο βιβλίο του το τελευταίο και γι' αυτό. Θα αγαπάει το Ρίλκι γι' αυτό.
Λοιπόν, δεν ξέρω, είναι ωραίο παιδί. Ο Φιλιππέος τον είχα στηρίξει και με τις εκλογές, γιατί είχε βάλει με το Φωστηρόπουλο, δημοτικό σύμβουλος και εκείνος. Ψάχνω και το πείμα. Ναι, ναι, ψάχνεις, δεν έχω... Εγώ γι' αυτό μιλάω. Λοιπόν, καλό παιδί και δικό μας παιδί εδώ δίπλα. Λοιπόν, τι ήθελα να πω. Και έτσι τη γνώρισα την Εύα. Τη γνώρισα το 21, μετά την καραντίνα δηλαδή, στις πρώτες εκπομπές μετά την καραντίνα. Mm-hmm. Δεν μπορώ να το βρω. Και είδα ότι είναι ένας πάρα πολύ φωτεινός άνθρωπος και μ' άρεσε, γιατί την είδα πώς πάει να ενώσει τον κόσμο, πώς της αρέσει να προωθεί νέους ανθρώπους. Έκανε και βραδιά παραμυθιού για τα μικρά παιδιά, διαγωνισμό, βγήκαν παιδάκια, διαβάσαν τα παραμύθια, πράγματα δηλαδή που είναι... που λείπουν. Κάνει ωραία πράγματα. Λείπουν από την εποχή αυτά τα πράγματα. Να σου πω κάτι, αν αυτά υπήρχαν μέσα στα σχολεία, δεν θα πλακωνόντουσαν τα παιδιά μέσα στα σχολεία. Γιατί εγώ πιστεύω ότι η βία ξεκινάει το ότι δεν υπάρχει πολιτισμός. Ο πολιτισμός μαθαίνει στα παιδιά να έχουν εγκράτεια. Δηλαδή, το θυμό μου, την οργή μου θα τη βγάλω με ένα πείμα. Το θυμό μου, την οργή μου θα τη βγάλω με ένα μαλλιβιζιότυπο. Σωστά, σωστά, σωστά. Δεν θα πάω να πλακώσω τον κόσμο στο ξύλο. Ό,τι νιώθεις μέσα σου και σε βαραίνει και στιγμή το πετάς. Μπράβο, θα τα γράψω ένα τραγούδι. Μια κιθάρα, οτιδήποτε. Μουσική, δεν υπάρχει ωραίο πράγμα. Θα τα δώσω όλα σε ένα drums. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, αυτό είναι που δεν έχουν. Εγώ πιστεύω δηλαδή ότι ένα πράγμα που πρέπει να εστιαστούμε είναι ο πολιτισμός. Όταν δεν υπάρχει εκπαίδευση, όταν ο άλλος δεν σέβεται τον καθηγητή και πλακώνει τον καθηγητή στο ξύλο, παιδιά, δεν έχουμε πια εκπαίδευση, δεν έχουμε πια σχολείο. Το χάλι ξεκινάει επειδή η κόρη μου μικρή πηγαίνει σε σχολείο πρότυπο. Γιατί να υπάρχει το πρότυπο. Πόσο είναι η κόρη σου μικρή? Η μικρή μου είναι 10, η μεγάλη μου 15. Συγγνώμη, με τη 15 ρώτα κυκλοφοράτε, τι τη λένε δηλαδή? Γιατί... αδέρφια μας, αδέρφια. Γιατί να υπάρχει το πρότυπο δημοτικό και το μη πρότυπο δημοτικό, δηλαδή αυτό τι διαχωρισμό. Θα μιλάνε όλα πρότυπα. Τι διαχωρισμό είναι αυτό, για ποιο λόγο? Με σε μεγάλη διαφορά τι έκανε, ε? Ναι, 5 χρόνια. Τη μικρή την έκανα επειδή πέθανε ο μπαμπάς μου. Πέθανε στα 53 από καρκίνο και εκεί μου βγήκε να κάνω το δεύτερο παιδί, μην πω ψέματα. Την ανάμασε στο όνομα του πατέρα σου? Όχι, Κλεοπάτρα την έβγαλα. Ωραίο όνομα. Κλεοπάτρα. Και μεγάλη? Φωτεινή, η Φωτεινή. Η Φωτεινή και η Κλεοπάτρα. Πολύ ωραία και τα δύο. Ναι. Πάντως με τη Φωτεινή όντως θα είστε... θα είμαστε, ναι. Ναι, είμαστε φιλαράκια καλά. Και είσαι και τυχερός γιατί οι κόρες πέφτουν με τον πατέρα. Ναι. Ισχύει. Είσαι τυχερός, δηλαδή όντως θα σε... Εγώ βλέπω και τον αδερφό μου που η μεγάλη του κόρη πήγανε, λέει, το καλοκαίρι που πήγανε διακοπές τους, λέει να σας δώσουμε τη σουίτα. Τη σουίτα, ε. Τους περνάνε για ζευγάρι. Για ζευγάρι. Γιατί ο αδερφός μου όταν την έκανε ήταν 20 χρονών, 19-20. Α, μικρός. Ναι. Πω. Και είναι... απίστευτο. Καρκίνος και αυτή, καρκίνος και ο πατέρας της. Ε. Αχ, ηθοποιός είναι. Ηθοποιός, ε. Είναι του Εθνικού. Θα παίξει τώρα στο ΒΕΑΚΙ το θέατρο. Μπράβο. Παίζουν ένα κινέζικο παραμύθι. Mm-hmm. Που είναι και για μικρούς και για μεγάλους. Mm-hmm. Ξεχνάω να σου πω τώρα τον τίτλο. Και είναι ωραία. Αν είναι, θα σας στείλω προσκλήσεις να πάρεις και τα παιδιά. Εννοείται, εννοείται. Και να τη δεις. Mm-hmm. Άρα η μαμά θα ζηλεύει που οι κόρες πέφτουν μαζί σου, ε? Δεν το γνωρίζω. Δεν το γνωρίζω αυτό. Δεν το γνωρίζεις. Λοιπόν. Άρα ξέρεις τι σημαίνει σχολείο. Τα κορίτσια σου σου λένε για τον bullying και για τις διαχωρίσεις μέσα στο σχολείο. Εγώ επειδή έχουν διαφορά 5 χρόνια, η μεγάλη μου είναι μια γενιά που είναι άγρια λόγω της μουσικής, της τραπ και αυτά, ενώ η μικρή είναι πάλι στα πίσω τα δικά μας. Βλέπω μια τάξη αρμονία, παιδιά να έχουν την αλληλεγγύη, την αγάπη, να είναι δηλαδή από τον ύπο που είναι μαζί μέχρι τώρα, δηλαδή να λέει θέλω να πάω στο σχολείο να δω τους φίλους μου, ενώ τα παιδιά που είναι στα 15 και μετά αυτή τη στιγμή είναι χαμένα. Βλέπω, πώς θα το πω, σαν σε αγέλες. Σαν να έχουν αυτή την οργή που διαμορφώνουν μέσα στα τραγούδια. Ρε, σου πω κάτι. Βάλε ένα παιδί ότι ανοίγει το ίντερνετ, βλέπεις ειδήσεις. Δεν φαίνει τα παιδιά. Περίμενε. Βλέπουν τα παιδιά τις ειδήσεις. Τι βλέπουνε? Πόλεμο, φτώχεια, εκμετάλλευση. Μη βλέπουν ειδήσεις, τίποτα. Βλέπουνε,
Μα δεν όλα. Είναι θέμα ειδήσεις. Είναι με το που πάνε να παίξουν αυτή το και πραγματάκι, κινητό, πετάγονται ή αυτά. Βλέπουν να σε φάω εγώ εσένα για να επιβιώσω. Άρα και εκείνα, με τι μεγαλώνουνε. Δεν ξέρω, βλέπω τις γενιές πάντως. Τις κόρες μου, τη μεγάλη γενιά είναι με την τραπ και με όλα αυτά, αυτή την ένταση που έχουν και αυτή την οργή. Η μικρή είναι πιο λουδένια. Σας αγαπάω, σας θέλω, αγκαλιές, φιλιά, τέτοια. Να μοιράζεται. Ναι, είναι ρομαντικό, είναι ρομαντικό παιδί. Κοίταξε να δεις, εγώ τώρα άμα δω από τις ανιψιές μου, γιατί τώρα οι ηλικίες που μου λες είναι οι ηλικίες που έχουν οι ανιψιές μου, mm-hmm. τις αδερφές μου οι κόρες. Η μεγάλη είναι 15, εγώ νομίζω ότι είναι και η μικρή που είναι της 4ης, 5ης δημοτικού, είναι πιο δοτικό παιδί, ναι. πιο... Μήπως όμως είναι το ότι στο γυμνάσιο έχουν την εφηβεία και γίνονται... Σίγουρα είναι και εφηβεία, εννοείται. Πιο σκληρά είναι τα παιδιά. Είναι ευγενικό παιδί, δεν σέβεται, εννοείται με το χαμόγελο αυτά, απλά... Δεν έχει σημασία, είναι γίνονται πιο σκληρά. Γίνονται πιο σκληρά. Είναι πιο σκληρά. Και τη μικρή που είχε αναλάβει αυτό το ρόλο, εννοείται, την έχει μεγαλώσει κιόλας. Γιατί άμα δεν ήταν η Φέη, η Κλήρη δεν θα ακολουθήσει τα βήματα που έχει ακολουθήσει τώρα. Όσο να είναι η μεγάλη δεύτερη. Είναι... Την προσέχει πάρα πολύ, ναι. Ωραία. Ναι, είναι πολύ καλό. Και είναι τυχερή η μικρή που έχει τη Φωτεινή. Ναι, γιατί τη βοηθάει. Εννοείται. Και στα μαθήματα και σε όλα. Όχι, στα μαθήματα είναι μόνη τη. Δεν έχει θέμα, κουμπλέ, εντάξει. Τι λένε για τον παπά που γράφει. Η μεγάλη δεν εκδηλώνεται τόσο. Η μικρή κοιμάται με τα βιβλία στο το μαξιλάρι που κάνω. Αγάπη μου, παιδί μου, τα καμιά φορά θέλω να διαβάσω. Αγάπη μου, δεν δε θέλω λέει πίση. Δεν θέλω παράμοιο, δεν μπορώ. Λέει. Είναι βαριά η πίση. Δεν μπορεί να τη συλλάβει ακόμα. Ο πατέρας μου, που αν έγραφε, θα είχε γράψει πολύ ωραία παραμύθια, mm-hmm. κατέβαζε τα παραμύθια από το κεφάλι του εκείνη την ώρα. Είδες, όλοι πάλι το κάνουν αυτό όμως, ε. Τα κατέβαζε εκείνη την ώρα και μας έβαζε και περιπέτειες, μας έβαζε και έτσι. Ναι. Φαντασίες. Αυτό το ο πατέρας μου είχε ποιητική αυτή, έγραφε. Έγραφε. Ήταν ρομαντικούλης, αλλά είχε ο Παρθένος στο ζώδιο, η μαμά μου Σκορπίνα. Α, κατάλαβα. Ήταν πιο ρομαντικός από τη μαμά. Mm-hmm. Ενώ η μαμά μου δεν ήταν τόσο. Είναι και η Σκορπική είναι ρομαντική. Εντάξει. Τους αρέσει η μάθηση, είναι. Εντάξει. Της αρέσει η μάθηση, ναι. Ναι, της αρέσει η μάθηση. Το να μαθαίνει το καινούργιο, το να... Λοιπόν, άρα όλα καλά. Καλά. Τα παιδιά γράψανε, συμμετείχανε στο διαγωνισμό στα παραμύθια. Δεν το γνώριζα δεν γιατί το πήγα, δεν το πρόλαβα γιατί πήγα τελευταία στιγμή, το έμαθα τρεις μέρες πριν. Με αλλά κάλες... έτσι κι αλλιώς η Εύα κάνει τέτοια. Ναι, το ξέρω. Και θα δοθεί ευκαιρία και καλό είναι για να δοκιμαστούν κιόλα το έχουν. Ήταν, ναι, ήταν υπέροχη βραδιά. Ήταν συγκινητική βραδιά. Εγώ νομίζω ότι η μεγάλη είναι περήφανη, αλλά το έχει μέσα τη και το κρύβει για να μην σου δίνει θάρρυτα. Η Φέη. Mm. Μπορεί. Όχι, μπορεί έτσι είναι. Μπορεί. Για να μην σου δίνει πολύ θάρρο. Ναι. Λοιπόν, θες να κλείσουμε με ένα πείμα σου, γιατί πήγε 8 πάει η ώρα και. Και άρεξα κιόλα. Τουλάχιστον πρόλογα ήρθα. Εντάξει, είναι 2 ώρα για εκπομπή, είσαι τυχερός. Είσαι τυχερός. Λοιπόν. Αν είχα δηλαδή άλλο καλεσμένο, θα τα είχαμε κάνει από κούμπες. Αλλά δεν πειράζει. Θα μπαίναμε ένα δεκάλεπτο μέσα. Θα μπαίνα λίγο και θα φεύγω. Θα έλεγα συγγνώμη, καθυστέρησα, φεύγω τώρα. Λοιπόν, ποιο να πω τώρα άλλο. Πες το πιο αγαπημένο σου. Θα πω τις αισθήσεις της Σίλβιας. Είναι για τη Σίλβια Πλάθ το ποίημα αυτό. Έλα να σου δείξω την επίηση. Έλα να σου δείξω πως καίγονται ταυτόχρονα κορίτσια κάτω από τις πληγές του χρόνου. Έλα να σου δείξω πως σκόρπισαν τα συντρίμια τους. Ποια μάζεψαν, ποια άφησαν, πως συνέχισαν, πως εγκατέλειψαν. Έλα να σου δείξω μέσα από τις χαμένες ψευδεστήσεις τους πώς έχτιζαν τα κομμάτια αυτά το όνειρο της εκπλήρωσης. Πώς γύριζαν γύρω από τη μαγική τους ολέθρια ύλη. Έψαχναν, έλυναν, καλοδοκούσαν. Έλυναν τα μαλλιά τους, έτρεχαν στο άπειρο να βρουν τους ξεχασμένους αγγέλους του έρωτα. Τους ξεχασμένους εκείνους αγγέλους που παγίδευσε, που τιμώρησε ο Θεός στο αιώνιο μαστίγμα, στην αιώνια οδύνη. Επειδή τόλμησαν να ερωτευτούν. Επειδή η μισή ανθρώπινη πλευρά τους αφέθηκε, αρκέστηκε, παραδόθηκε. Μια νύχτα χωρίς φεγγάρι κρατούν ταινίες στα χέρια. Σφραγίζουν τις χαραμάδες της κουζίνας, κλείνουν τον αέρα ανοίγοντας τον γκάζι. Κλείνουν τα μάτια, περιμένουν.
Τη νύχτα που κυλάς στο ποτάμι να διάσει ο ουρανός και από τα αστέρια να λείπει ο Θεός να μην τις δει. Την ώρα που γίνονται αυτόχειρες, θέλω να τρέξω στην αγκαλιά των ξεχασμένων. Μου φεύγονται μυστικά, αιώνια πιστές, κρεμασμένες πάνω τους, να κλείνουν τις πληγές που τους χάραξε επίση τους αυτές. Τι κι αν μπήκαν στην κόλαση. Αυτά τα κορίτσια ψάχναν την αλήθεια. Σε έχουν εμπνεύσει μικρές να γράψεις. Τα παιδιά μου αν με έχουν εμπνεύσει. Ναι, εννοείται πως με έχουν εμπνεύσει. Θέλω... σαν γονιός να αφήσω ένα έργο πίσω για αυτές. Εγώ νομίζω ότι... γιατί είσαι και μικρός ακόμα. Mm-hmm. Και όσο μεγαλώνεις θα δεις ότι θα γράφεις πιο μαστομένα, πιο... και εκείνες θα έχουν μεγαλώσει. Και... αλήθεια, τι θέλει να γίνει Φωτεινή. Φωτεινή δεν έχει. Φωτεινή παίζουν κιθάρα. Είναι πολύ καλή στην κιθάρα. Του αρέσει το box. Η Φωτεινή θέλει να ασχοληθεί με την κομμωτική. Δεν έχει τέτοιο. Καλά, μπορεί να τη δει να μελοποιεί του μπαμπά τη τα πειματάκια. Είναι πολύ μετά. Ναι, είναι πολύ. Είναι καλλιτέχνη και η Φωτεινή. Και η μικρή είναι, αλλά η μικρή είναι να τη αρέσουν τα γράμματα. Θέλει π.χ. να γίνει. Πώς να το πω. Πολιτικό, α πούμε, σαν τη μικρή μου την ανιψιά που θέλει να γίνει δήμαρχο, αλλά μόνο στι σύνοσε που θα είναι. Ζωγράφο μου λέει. Αφού διαβάζει να γίνει ζωγράφο. Γίνει ζωγράφο. Γιατί ωραία είναι ζωγράφο. Διαβάζει να γίνει ζωγράφο το μωρό. Ναι. Πόσο είπαμε, Τετάρτη δημοτικού που πες. Τετάρτη. Σαν τη δικιά μου είναι. Ναι. Που θέλει να γίνει δήμαρχο. Δήμαρχο, ε. Αλλά μόνο στι σύνοσε. Μόνο εκεί. Από την ημέρα που γεννήθηκε, μου λέει και εγώ θεία, μωρό, σκατουλάκι που ήταν 3 χρόνια, θέλει να γίνει δήμαρχο. Μόνο στις σινούσες γιατί θέλει να φτιάξει τους δρόμους. Έχει και όνειρο. Έχει από μικρή έχει οραματιστεί πώς θέλει να δει το νησί της. Καλό είναι. Θέλει αυτό. Να το φτιάξει. Είναι καλό. Είναι πάρα πολύ καλό και το παιδί έχει μεγάλο μυαλό. Τρομερό είναι. Έχει και στο Αίγιο. Μπράβο. Στα μαθηματικά. Οπότε αγαπάει τον τόπο της. Ναι, και έχει βραβευτεί και καλό είναι μακάρι οι γονείς της να την προωθήσουν. Γιατί το παιδί έχει πολύ μυαλό να σπουδάσει και πολιτικές επιστήμες. Από εκεί θα ξεκινήσει το καλό του τόπου μας. Αν ασχοληθούμε με το Δήμο μας, με τα κοινά μας, αν δώσουμε αγάπη στα μέρη μα, που ζούμε, αν δώσουμε κλίμα, εκεί θα γίνει. Ένα παιδί που έχει όνειρο από μικρό. Αλλά αυτό το παιδί τώρα, το όνειρό του, πρέπει να μην του το ευνουχίσουμε και να μην του το ευνουχίσουμε. Ναι. Πρώτα η οικογένεια με το να του υστερήσει σπουδές ή δεν ξέρω εγώ τι. Ό,τι αγαπάει θα κάνει. Δεύτερον, η γύρω-γύρω ο κόσμος, γιατί ο κόσμος είναι κακός και ειδικά στις επαρχίες. Τα παιδιά είναι πιο σκληρά. Εννοείται. Τα παιδιά είναι πολύ σκληρά στην επαρχία. Σε επαρχία μεγάλωσα. Δηλαδή τη μεγάλη τη φωνάζανε γύφτισα, γιατί είναι μελαχρινούλα έτσι και σένα, ναι. Και εμένα με έλεγαν γύφτο και αν παραβρω, αν ψάχνω να βρω νερά είδες. Γελούσα από ένα σημείο και μετά. Δηλαδή είναι πολλά, είναι πολλά. Είναι, ναι, έτσι και την Ιωάννα. Αλλά όμως αν δεν σε ρίξουν αυτά, σε κάνουν πιο σκληρό. Ναι, μπράβο. Μπράβο, σε κάνουν να είσαι πιο... Και ανεβαίνεις. Γι' αυτό λέω ότι μεγάλη, επειδή μεγάλη σου έχει την ίδια ηλικία μαζί με την Ιωάννα μου, που τη λέγανε έτσι. Καλά, εγώ έχω γιους, αλλά οι κόρες του από τα αδέρφια μου είναι και δικές μου κόρες. Εννοείται, εννοείται. Λοιπόν, τη βλέπεις ότι έχει γίνει σκληρή. Είναι. Γίνεται σκληρή. Είναι. Λοιπόν, θέλω να σε ευχαριστήσω. Και εγώ ευχαριστώ. Θέλω και να συγγνώμη. Σε ευχαριστήσω που ήρθες τόσο δρόμο. Εντάξει, κοίταξε να δεις. Κάποια στιγμή αγχώθηκα. Κι εγώ αγχώθηκα. Αλλά μετά. Μου βγάζε μία 40 λεπτά το GPS, μία 30. Μία 40, μία 30. Λοιπόν, μετά έβλεπα το χάος στους δρόμους. Λέω τι γίνεται τώρα. Μετά λέω εντάξει, ας δείξω κατανόηση γιατί είναι και ο δρόμος. Είχα την ευκαιρία και διάβασα, έπαιξα και τα τραγούδια του ανθρώπου που δεν ακούστηκαν την προηγούμενη εβδομάδα. Πάλι καλά. Και έτσι μας ήρθε μία ή άλλη. Στο Επανειδήν λοιπόν. Και πιο νωρίς. Στο Επανειδήν και πιο νωρίς. Και πιο νωρίς. Είμαι σίγουρη ότι άμα συνεργαστείς με την Εύα, πολλά ποιηματά σου θα πάνε έξω. Ναι, η αλήθεια είναι ότι με έχει... Και όχι μόνο στην... Όχι, με έχει στηρίξει, δηλαδή ένας άλλος που ήρθε στη ζωή μου και με είδε αυτό που κάνω, αυτό που αγαπώ και με στηρίζει χωρίς τίποτα. Δηλαδή είναι σπάνιο. Ναι. Γιατί πλέον ζούμε στην εποχή που όλοι κάτι θέλουν. Αν δεν δίνεις, δεν παίρνεις. Όλοι κάτι θέλουν. Ναι, δεν όχι, υπάρχει... Σε αυτό ταιριάξαμε με την Εύα, γιατί και εγώ είμαι ιδιωτελής και εγώ δεν ζητάω τίποτα και εκείνη δεν ζητάει τίποτα και έτσι συνεργαζόμαστε. Ενώ, πολύ ωραία. Λοιπόν, εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω. Εγώ ευχαριστώ. Εγώ. Συγχαρητήρια για ό,τι κάνεις και έχω συγκινηθεί βέβαια και με αυτό εδώ.
Αυτό είναι ένα από καμβά, δηλαδή είναι... Ναι, με τον Τάσο. Και μεγάλη μου τιμή που πρώτη φορά το παρουσιάσαμε εδώ. Mm-hmm. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους. Να υπενθυμίσω λοιπόν ότι το Σάββατο η Δημοτική Βιβλιοθήκη της Νέας Σμύρνης έχει παρουσίαση 2 παραμυθιών και μπορούμε, θα κάνει την 6.30 ώρα και την Κυριακή το απόγευμα στη Νίκαια που θα γίνει το έργο για τα ζώα ο Γιώργος Αρφάνης που έχει σκηνοθετήσει και έχει γράψει ένα έργο για το φιλοζωική νοικιάς. Και θα παιχτεί δωρεάν αυτή η ταινία. Λοιπόν, είναι δηλαδή να περάσεις για απογευματάκια το Σαββατοκύριακο χωρίς να ξοδέψεις τίποτα και να πάρεις και ωραία πράγματα. Εννοείται. Σας ευχαριστούμε πολύ και την άλλη Τετάρτη, πρώτα ο Θεός, νομίζω θα έχουν φτιαχτεί όλα, γιατί θα έχει γίνει καλά ο Δημήτρης μας. Δημήτρη, περαστικά, γρήγορα καλά. Να έρθεις να μου φτιάξεις τα τεχνικά. Την άλλη εβδομάδα μαζί μας η Εύα Πετροπούλου Λιανού. Με την Εύα Πετροπούλου Λιανού λοιπόν έχουμε ξεκινήσει, είπαμε φέτος, θα κάνουμε μία καινούρια στήλη στην εκπομπή που θα παρουσιάζουμε ποιητές του εξωτερικού. Η ποιήση ενώνει τον κόσμο θα είναι αυτή η στήλη. Και η πρώτη μας ποιήτρια είναι μία Βιετναμέζα. Τώρα μην μου πεις το όνομα γιατί δεν το θυμάμαι. Αλλά θα είναι Βιετναμέζα που θα μας διαβάσει τα ποιήματά της Εύα και θα μας πει και το βιογραφικό της. Και βέβαια θα τα στείλουμε στην κοπέλα. Δεν ξέρω αν θα έχουμε και κάποιο τηλεφωνική μέσω Viber, κάτι έτσι μια να μας μιλήσει. Αυτά είναι ωραία. Είναι ωραία. Δεν είναι ωραία. Βέβαια είναι ωραία. Όλα αυτά είναι ωραία. Εννοείται. Σε ευχαριστώ και πάλι. Στο επανειδή, θα ξανάρθεις να σε ξαναδώ. Ξανάρθω. Θα είναι ένα μωρό που λοιπόν, να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Αχ, τι άνθρωπος.